Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, Time. Time Σουρούντα. Τι σημαίνει? Θα μας πει ο Γιάννης ο Time Σουρούντα. Όχ, σπυριάρα, σπυριάρα. Έρχεται βέβαια. Μορφοκούνιλος. Σε όχι πέντε. Σε πέντε, τώρα. Τώρα, ο λαός σου σε φωνάζει. Θα μας πει γιατί ψήφισε η Κοντρούλα να πούμε τον... Τι, έχουμε εξελίξεις. Ναι, ψήφισαν για πρόεδρο Εσάκη ο Άρης το Γαλατζόπουλο. Το Γαλατζόπουλο. Θα μου πεις, που λέει και ο Κόκκινος, έχει δίκιο. Ναι, εδώ αλλά πες... θα πω στουλού και ο Γαλατζόπουλος τα ρίξε. Εσύ, εντάξει. Είπε ο Κόκκινος ένα ωραίο. Τι. Λέει αυτό τι πτέσμα λέει. Πτέσμα. Εδώ ο Γιάννης ο Ιωαννίδης με το Σαουρίδη λέει σώσαν τον ΠΑΟΚ στον μπάσκετ. Δεν το σώσανε. Γιατί λέει ψέματα. Άντε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης είχε τους λόγους του, τους πολιτικούς. Ήθελε να πάρει ψήφους να πούμε για να μπει στη Βουλή. Τους πήρε. Που άλλος. Ο άλλος βοήθησε για να πάρει ψήφους ο Γιάννης. Κάτι θα πήρε και αυτός. Τι να πάρει. Έλα βρε Κώστα τώρα. Λίγο ψωμί, λίγο βούτυρο, λίγο μερέντα. Άντε, τίποτα δεν πήρε. Έλα βρε τώρα. Τίποτα. Λίγο σπινκ σπαν δεν πήρε. Έφαγε παραμύθι γεροντικό ρε. Όχι ρε. Στο λέω εγώ. Καλά τώρα. Έφαγε παραμύθι γεροντικό. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Ζει τον πρόεδρος. Το λάσκαρι ο πρόεδρος. Ζει τον πρόεδρος τώρα. Μη φαίνεται ότι δεν έχει φράγκο. Κανένας δεν έχει φράγκο. Δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Του χρόνου, παιδιά, ράβει χρυσού, θα εξαιρέσουμε τον Ιβάν που έχει το χρήμα και ρέει άφθονο, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ο Μπρουτόταυρος δείχνει ότι από τον Ολυμπιακό δεν θα συνεχίσει. Κατά τον Νότι Χαμδάσους μεριά. Ναι, γιατί το λέω αυτό. Μα αν ήθελε να συνεχίσει θα ασχολιόταν με την ΕΠΟ. Ναι. Τι γίνεται τώρα. Εσύ με την απόκρυψη αριθμού θα φας πολύ ξύλο να πούμε. Ναι. Τώρα το παίρνω εγώ το ρόλο. Εσύ με την απόκρυψη αριθμού να πούμε τα αγάρι. Παίρνει τηλέφωνο απόκρυψη αριθμού, βρίζει να πούμε. Όχι, τα είπα. Εν τω μεταξύ πριν βρίσει αυτό, του ρίχνω εγώ τον πινελί. Τρελαίνεται. Με το που μπαμπαμπαμπαμ βρισιά. Ούτε προλαβαίνει να κατευθείαν στην κόντρα είσαι. Χαμπάρι, σαγόνι το. Σαγόνι κατευθείαν. Ξεκινάμε με αυτό το θέμα. Ξεκινάμε ό,τι θε. Πώ νιώθουν οι Αριανοί που ψήφισε να πούμε Χοντρούλα. Γαλατσόπουλο. Πώ νιώθουν. Του έλεγε σκουλίκι ο Γαλατσόπουλο. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πώ νιώθουν οι παοξίδε που ήπια ουίσκι με τον Μαρινάκη ο Μίχελ. Και πάνε. Τίποτα. Του μπέκα όλοι. Καταρχήν και ο Μαρινάκη, Σαββίδη και Μελισανίδη, φωτογραφίε στο Χίλτον μαζί. Του μπέκα. Τι. Του μπέκα όλοι. Γιατί όλοι του μπέκα. Του μπέκα οι ρεπόρτερ, του μπέκα οι οπαδοί, του μπέκα οι δημοσιογράφοι. Με πήρε ο Τρέγιας να πούμε. Του μπέκα. Λέω του μπέκα Τρέγια. Ναι, λέει ο κύριος Κυριάκος Κυριάκος, σύμφωνα με τα. Άντε, λέω. Από τα νεαπολίτικα, λέω. Από τα νεαπολίτικα μου το γυρνάς, λέω. Στα τσάμικα τώρα κι εσύ. Ναι, ναι. Τώρα τον ελέφαντα με τον υποπόταμο να κάθονται μαζί παρέα και να πίνουν ποτό. Πα να χωθεί στη μέση. Ποτέ. Λες τίποτα. Όχι. Του μπέκα. Του μπέκα. Του μπέκα. Του μπέκα. Κανονικά. Α κάνουν του μπέκα όλοι. Βέβαια, τι. Πού πα εκεί. Είδα και στα ψηλά γράμματα εκεί των παοξίδικων site, εφημερίδων κτλ. Έτσι. Το κεφαλάκι του Μίχελ, πόσο να ήταν να πούμε, σπιρτόγουτο. Και μικρά γραμματάκια του στυλ ότι είπα ΠΑΟΚ με μια ανακοίνωση του Κυριάκου στο τετράγωνο. Φτάνει κιόλα. Τελείωσε. Πώς. Αποσιοποιήθηκε. Τελείωσε το γεγονός. Ήταν, τι. Τελείωσε το γεγονός. Ως ανάξιο σχολιασμού παρουσίασε ο Κυριάκος στο τετράγωνο το γεγονός της παρουσίας του Λούμπου Μίχελ στη δεξίωση που παρέδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στα μέλη της ΕΣΥΑ στο Χίλτον. Λοιπόν, και μίλησε και στο σπορ. Λοιπόν. Στην ανακοίνωση. Μίλησε στο σπορ του Αλαφούζου. Το γεγονός είναι αυτό που διαβάζει. Το γεγονότο. Το γεγονότο. Είχε γενική συνέλευση στην Αθήνα. Όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν εκτός Αθηνών ήταν εκεί. Ο κύριος Μίχε και ο Μαυρομάτης έμειναν στο Χίλτον και όπως ξέρετε το ξενοδοχείο το βράδυ έχει ένα χώρο για να πιείς ένα ποτό. Έτσι. Όντως εκεί έγινε προφανώς η εκδήλωση. Προφανώς. Κανελάκης. Προφανώς. Έτσι. Η εκδήλωση του Ολυμπιακού. Όντως όλοι οι άνθρωποι ήταν εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε σχολιασμό. Φυσικά, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας. Πήγε και το αφάνκατε, ενώθηκε όλοι μαζί, κάνανε χειραψία, έπιανε ένα ποτό, σύσφυξη σχέσεων λέγονται αυτά. Και τελείωσε η δουλειά. Άμα πήγαινα εγώ εκεί να πιω ποτό. Φυσικά. Μαζί με όλους αυτούς. Ναι, τι θα λέγανε. Θα έκλεβες την παράσταση εκεί πέρα. Ύποπτος. Θα βγαίνατε ρε μακεδονομάκι της πλάκας να πούμε, να φωνάζατε. Γιατί να βγουν να φωνάζουν. Σήμερα τους προκάλεσα εκεί στην έκθεση.
Ήταν όλοι τι είχε, για πες μου αυτό με το Sport Expo, τι παίζει. Ήτανε μαζεμένοι και όλοι οι Μακεδονομάχοι. Από το μεσημέρι, από εκεί κάνεις εκπομπή. Σας καλώ εδώ γύρω στο περίπτερο της έκθεσης λέω, του Μετρόπολης. Αύριο θα πάω να δω, αύριο. Ναι. Σας καλώ λέω, όλους τους Μακεδονομάχους να μου πείτε για το ποτό που ήπιε ο Μίχελ με το Μαρινάκι. Περνάγα από μπροστά, κάνω πως δεν κοιτάω. Σφυρίζαν ψηλά. Ναι, σφυρίζαν ψηλά. Τι Μακεδονομάχοι εσείς ρε, τους λέω, ντρέπεστε λίγο ρε. Η πόλη να πούμε αυτή, η εξουσία να πούμε πρέπει να πέσει κτλ. Τέλος πάντων. Αλλά ναι, η ομάδα σου τι κάνει, καλά πάει. Η ομάδα βέβαια. Από το καλό στο καλύτερο. Έφαγε το Ράουλ, μπράβο άλλο. Τι τον έφαγε. Τι τον έφαγε. Δεν τον έφαγε καθόλου. Αύριο θα είναι πάλι. Δε, αύριο εκεί θα είναι και να το σκεφτόμαστε πάλι. Τι το σκέφτεσαι, βρε αγόρι μου. Δεν υπάρχουν λεφτά για λύση συμβολέου. Τελείωσε. Διάβασε το ρεπορτάζ. Απλά είναι τα πράγματα. Ίσως λέει δημιουργηθεί μια κατάσταση. Ναι, τα ξέρω. Να ξαναρθεί πίσω κτλ. Yeah. Να, όμορφο κούνελο. Να το. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλά. Να μας πει εκεί. Κορίτσια, άγερο, κορίτσια, προσοχή. Ήρθε ο Στέλιος ο Παρθενάκης. Πάρε τα vocal σου, πάρε τα έτσι σου. Φορτωμένος μπήκε τώρα αυτός. Έτοιμος είναι. Έτοιμος. Καλησπέρα, καλά, ναι, εσύ τι γίνεται. Ναι. Όλα καλά. Όλα καλά, φυσικά, εντάξει. Για πες τι έγινε, Γαλατσόπουλος. Γαλατσόπουλος, πρόεδρος. Μπράβο τον Γαλατσόπουλο. Τι γίνεται τώρα, πάω και αποκτάει με τη διαιτησία τίποτα. Σαν την ΕΠΟ είναι δηλαδή αυτό. Εντάξει, να σου πω τώρα κάτι. Πολύ εύκολα μπορείς να κάνεις ένα συνειρμό ότι επειδή ένας άνθρωπος σε μια ομάδα αποκτάει ένα πόστο πολύ ναι. σημαντικό, ναι. μπορεί να έχει και πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Αλλά νομίζω τώρα αυτό στο μπάσκετ δεν ναι. έχει να κάνει όπως είναι με το ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί. Η συγκεκριμένη επιλογή. Γιατί είναι και λίγο διαφορετικά μεγέθη, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο σκοπός του κ. Γαλατσόπουλου στη συγκεκριμένη φάση, γιατί επιλέχθηκε σαν ένα πρόσωπο ενότητας για να διαπραγματευτεί με βασικές. Λασκαρία το. Για βασικούς. Κι όμως το ψήφισε και άρεσε. Ναι. Οι σουπεράδες τι λένε γι' αυτό. Σουπεράδες τι λένε. Μουγκά είναι τι. Δεν βγάλανε καμιά ανακοίνωση. Εντάξει, κοίτα να σου πω τώρα. Που δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Ναι. Βγάλανε τίποτα, είπα τίποτα. Όχι, δεν είπα τίποτα. Υπήρχε όμως ναι. μία. Αν διαβάσει την ανακοίνωση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, των οργανωμένων. Τι είπανε. Υπήρχε ένα ιστερόγραφο που αναφέρθηκε στην εκλογή του κύριου Γαλατσόπουλου. Τι είπε δηλαδή. Που έλεγε να μην καταντήσει τον Βασίλη Οικονομίδη. Τι κατάντια είχε ο Βασίλη. Εντάξει, υπήρχε μία. Ναι, η κατάντια του Οικονομίδη πια ήταν. Ναι, κατά τον, όχι κατά την άποψή σου. Κατά την άποψη των οργανωμένων. Εντάξει, για να τη βάλαν αυτό το αστεράκι οι οργανωμένοι, προφανώς κάτι εννοούν. Δεν είναι τώρα δικιά μου δουλειά να το αναλύσω. Άμα δεν αναλύσεις, τι θα κάνεις. Εγώ θα το αναλύσω. Εγώ σου λέω ότι πήρανε θέση για το συγκεκριμένο. Δηλαδή, άλλος ένας παοξής σε πόστο λειτουργήσε για τα συμφέροντα της Αθήνας, αυτό ενώ είναι η. Μια με τον Κακάση, μια με τον Κακάση. Αυτό τώρα είναι μια. Μια θέση, την οποία δεν μπορείς να κρίνεις τι και πώς. Αν δεν δεις το έργο του άλλου. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ο άνθρωπος. Μα έχει, το έργο του Οικονομίδη ποιο ήταν. Έχει συγκεκριμένες ημέρες. Το σκεπτικό των οργανωμένων είναι πάντοτε συγκεκριμένο. Ναι. Δεν θα το ανάλυσω εγώ τώρα. Δηλαδή τώρα, άμα παίξει, ας πούμε, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, λέμε του χρόνου. Ναι. Και στο κρατικό θέατρο, στο Παλατάκι. Ναι. Στο θέατρο, Κώστα. Που πήγες κανένα θέατρο, πήγες κανένα σινεμά. Μα δεν είναι, τελευταία δεν. Θέλει, πήγες. Αλλά δεν αφήνει ο δικαστής. Τον τρέχει. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Και τραβάει μια διαιτησία ενάντια του ΠΑΟΚ, να πούμε. Ναι. Που και καλή να είναι, θα πούμε, είναι ενάντια εμείς κτλ. Ναι. Βάλετε ο Γαλατσόπουλος από αυτό. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτά τα Γαλατσόπουλε! Εύρεκο! Αυτά τα πόστα. Εύρεκο. Βρει τον πελάτο δηλαδή. Αυτά τα πόστα δεν είναι αυρώκης ποσή. Ναι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Μισθό έχει και αυτό. Ανέλαβε. Έχει μισθό εκεί. Αμάργη Κωστή. Άσε με. Ναι. Με τα εποχθόνια. Στέλιο, τον δένω τώρα. Τον δένω, συνέχισε. Τον δένω, τελείωσε. Η ουσία είναι ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος ναι. ο οποίος είχε καθολική αποδοχή ναι. για έναν. Πώς να το πούμε. Ο Γκαγκάτσης του μπάσκετ. Για μια θέση, ναι. για μια θέση η οποία θέλει και λίγο. Θα Παναθηναϊκό στο θέλει και λίγο τρόπο. Δεν είναι εύκολο. Τρόπο ποιος θα έχει, ο Γαλατσόπουλος. Ναι, ο Γαλατσόπουλος. Έχει μούτρα για να έχει τρόπο ο Γαλατσόπουλος έτσι όπως το βλέπεις. Δηλαδή. Το βλέπεις δηλαδή να είναι ευπρεπής. Κοτρώνε πέταγε στα γιάτα του. Τι τρόπο να έχει δηλαδή, πάω ξύς πράγμα. Άκου λέει τρόπο. Κρίνεις τον άνθρωπο από την παρουσία του και από την εξωτερική του εμφάνιση. Αυτό είναι το πιστικό σου. Φυσικά δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή αν παίζει τον Γαλατσόπουλο και πριν 20 χρόνια πετούσε κοτρόνια ας πούμε στο παλέ.
Τι να πεις, ότι τι κύριος, τι τζέντλεμαν, τι ευπρεπής κύριος, τι λόρδος. Τι λόρδος. Η ισχύς μιας εκλογής σε συγκεκριμένο προεδρικό θόκο έχει δύο χρόνια. Μου τραπέζει για πρόεδρο του και θόκο. Ας τον άνθρωπο να κάνει ό,τι μπορεί και σε δύο χρόνια γεροί να είμαστε, τότε να συζητήσουμε. Τι γεροί να είμαστε, ρε, μπορεί να πεθάνουμε σε ένα. Σταμάτα ρε γρουσουσλάμα πάλι. Για μένα λέω, και εγώ σήμερα περνούσα από την γειτονιά μου και βλέπω ένα και δύο γάρτου 42 χρονών. Μη, μη, ξεκινά ακόμα. Μη. Τώρα δεν σ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Μη, το χαρά. Εντάξει, εντάξει, το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Ο κυλητήτη φοβάται. Μη, μη. Θάνατο. Τι, αφού λε μη. Εσύ μιλά για μένα. Είναι καλό άνθρωπο. Εσύ ξεκινά γιατρό. Καλά, σε λέει ο Γιάννη. Εγώ θέλω να πω ότι απλά το πολύ το πύρι πύρι και η μιζέρια δεν έχει ουσία. Ας δώσουμε στον ευκαιρία τον άνθρωπο να δούμε τι μπορεί να κάνει. Έχει μια αποδοχή. Παίζει πάω κάρι στο μπάσκετ. Και εγώ με το Στέλιο είμαι. Και εγώ με το Στέλιο. Άστο να πάω κάρι στο μπάσκετ. Και δίνει μια τεχνική ποινή ενάντια στον ΠΑΟΚ και παίρνει ο Άρης μέσα στο παλατάκι το βράδυ. Και είναι ο Γαλατσόπουλος εκεί. Τρώει κοτρόνα από τον ΠΑΟΚ. Για δεν τρώει. Γιατί να φάει. Πινελίκη τρώει. Γρίνια τρώει! Εγώ πιστεύω τον ίδιο το Θεό να βάλεις πρόεδρο σε μια λίγκα. Ναι. Πάλι θα βγει ρε παιδί μου σκάρτος. Αυτή είναι εμένα η εξωτερική άποψη. Άρα ο Γαλατσόπουλος εκεί πήγε, έχει μισθό. Ο Οικονομίδης είχε. Αυτό σε νοιάζει. Με νοιάζει, ναι, με νοιάζει. Δεν θα σου πω. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει ρε φίλε. Θα έχει μισθό. Δεν θα έχει. Πόσο μισθό έχει. Το πόσο δεν το ξέρω. Κοίτα, ρε φίλε. Τουλάχιστον. Μην γιατί να μην το πει. Τζάμπα θα πει να φάει τα πίνακα. Μπήκε ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει και γνώση και έχει και ιστορία στο μπασκετικό χώρο. Και σαν παράγοντας ομάδας. Έτσι. Και έχει πάρει μέρος και σε διάφορες συζητήσεις που έχουν να κάνουν με το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό σε καλύπτει. Με καλύπτει. Ωραία. Η Χοντρούλα γιατί το ψήφισε. Γιατί να σου πω κάτι. Τι να με πεις, να με πεις. Για αυτό θες, δηλαδή. Είμαι πιο σκεπτικό. Περίμενε. Καταρχήν, Κωστή, σταμάτα να. Γιατί ρε. Αναφέρεσαι με χαρακτήρες μου. Δεν έχει ουσία. Αυτό δεν βοηθάει κανένα. Τσόρζια, πώς τη λέτε. Ωραία, εντάξει. Ο καθένας έχει το όνομά του. Αυτό λίγο θα πρέπει να το προσέξεις. Έλα, μόνο εντάξει να προσέξεις. Εντάξει. Εντάξει. Ξέρω εγώ. Πολύ ευαισθησία είπε σε μόνο. Δεν είναι θέμα αυτή η ευαισθησία είναι θέμα. Βρέχω, ας τον κόσμο να κάνει δουλειά. Είναι θέμα των τύπων. Έτσι. Τέλος πάντων. Κυρία Τσόρτζια. Εγώ σου λέω κάτι άλλο. Με ποιο σκεπτικό. Εγώ σου λέω κάτι άλλο. Καταρχήν. Δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνουν εκλογές στον Ισάκε. Εντάξει. Είχε γίνει μια σχετική διαδικασία το προηγούμενο καλοκαίρι. Και λογικό είναι. Το βλέπεις και από τα πολιτικά δρόμενα ότι πάντοτε η διεξαγωγή εκλογών. Περίμενε. Δεν βοηθάει, δεν βγάζει κάτι καινούριο. Τηρείς κάποιες διαδικασίες, κάποια χρονικά όρια και βλέπεις αν το έργο του ενός ή του άλλου είναι καλό. Ωραία. Από εκεί πέρα. Ναι. Αυτός ο συγκεκριμένος υποψήφιος ήταν ο μοναδικός. Δεν υπήρχε κάποια άλλη επιλογή. Και από τον Άρη να ήταν, και από την ΑΕΚ να ήταν, και από τον Παναθηναϊκό να ήταν, και από τον Ολυμπιακό να ήταν, θα έπρεπε να βρεθεί μια σπήρωση, μια ενότητα. Δηλαδή, είτε έμπαινε από την ΑΕΚ, είτε έμπαινε από τον Άρη, είτε έμπαινε από τον ΠΑΟΚ κτλ. Δεν θα ήταν αποδεκτός θεωρητικά βάσει ιδεολογίας από όλους. Εάν ήταν ένας του Ολυμπιακού, το ψήφιζε ο ΠΑΟΚ, δεν θα λέγαμε κάτι. Στο ποδόσφαιρο σίγουρα. Όχι, για τον μπάσκετ λέω. Και για τον μπάσκετ. Θα λέγαμε. Ναι, να σου πω. Δηλαδή οι Αργιανοί δεν έχουν διαμαρτυρηθεί. Φυσικά έχουν διαμαρτυρηθεί. Τι είπανε. Έχουν διαμαρτυρηθεί, ναι. Επώνυμα. Επώνυμα. Υπάρχουν και απόψεις που λένε γιατί ο Άρης ψήφισε τον συγκεκριμένο υποψήφιο, τον Βαγγέλη Καλατζόπουλο. Γουρουνάδες, είπα τίποτα. Δεν έχω μπει τώρα σε τόσο βαθιά. Ναι, φρέσκο είναι, θα μάθουμε μαζική, ακόμα. Φρέσκο είναι ακόμα. Και πρέπει να απαντήσουν, να πούμε. Θα απαντήσουμε τον καιρό, αλλά εντάξει. Εγώ ξέρω ότι είμαι άνθρωπος λίγο πιο. Υπήρχε άλλος. Δεν υπήρχε άλλος, κανένας δεν υπήρχε. Μόνος του πήγε δηλαδή. Μόνος του ήταν. Δηλαδή κέρδισε τις εκλογές επειδή μόνος του. Χωρίς αντίπολο έπαιξε. Ναι, υπήρχε όμως μια σχεδόν απόλυτη. Τη λιγότερη φασαρία προκάλεσε δηλαδή αυτό. Εντάξει, κοινή αποδοχή. Ήταν 14 από 15. Ναι, 15 ποιο ήταν. Ήταν Λευκό. Ποιανού ήταν. Του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος. Του Ολυμπιακού. Ναι. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν. Γιατί, να κάνει. Γιατί είναι κότα ο Άρης. Και ο Άρης έπρεπε να έχει Λευκό. Και αν ήταν του Ολυμπιακού, θα έπρεπε ο Πάοκ να ρίξει Λευκό. Έτσι πρέπει να πάει. Να σου πω έτσι κάτι. Το σωστό. Τι... Ωραία. Εγώ σου λέω ότι ο κάθε. Έτσι το βλέπω. Έτσι λες. Ο κάθε σύλλογο θέλει να διατηρεί κάποια ιδεολογικά όρια και να μην εκτείται στα μάτια του φιλάθλου για ΑΒΓ λόγου. Μαζί σου. Γιατί μπορεί αύριο ο ένας να κράξει τον ένα, ο άλλος τον άλλο, γιατί έκανες, τι είπες κλπ. Ας δούμε όμως λίγο για την πραγματικότητα, που θέλει την πραγματικότητα να τελειώνεται το τηλεοπτικό συμβόλαιο το καλοκαίρι για τις ομάδες, οι περισσότερες ομάδες να έχουν κάτι παραπάνω από ανάγκη και το 1 ευρώ της. Λέει εδώ ότι λύγει το τηλεοπτικό συμβόλαιο της Α1 και δεν υπάρχει ούτε ένα υποψήφιο κανάλι να πάρει το ανυπόλοιπτο πασχετικό προϊόν. Το ανυπόλοιπτο. Εντάξει. Ποιος το λέει. Ο κτηνίατρος είναι το λέει ο κτηνίατρος. Ο κτηνίατρος καλά θα κάνει κάποιες φορές να μην είναι τόσο σίγουρος για κάποια πράγματα. Γιατί όμως δεν υπάρχει κανένα. Εντάξει.
Γιατί του δίνει δικαίωμα αυτού να λέει Γιάννη υπόλοιπτο. Του κτηνίατρου πες του όμως του χρόνου που ναι. ο Ηρακλής λογικά θα ανέβει στην Α1 θα είναι και ο Ηρακλής το κόλπο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Ανυπόλοιπτο το θεωρεί. Το θεωρεί ανυπόλοιπτο. Όχι, γιατί ρε παιδί μου σου λέει ότι Α1 και δεν υπάρχει ας πούμε κανάλι τηλεοπτικό. Περίμενε λίγο. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή η σύμβαση που λύγει με την Nova. Υπάρχουν σύλλογοι που έχουν δώσει τα εντός έδρας τηλεοπτικά του δικαιώματα μεμονωμένα σαν σύλλογοι στο ΝΟΤΕ. Ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθεί μια κοινή φόρμουλα. Ναι. Υπάρχει χρόνος, υπάρχουν 3-4 μήνες ναι. για να βρεθεί ένας τρόπος να πάρουν όλοι λεφτά. Θα βρεθεί λες. Εγώ πιστεύω θα βρεθεί. Για ΟΤΕ τη βλέπω τη δουλειά σου τέλειο. Δεν τη βλέπεις. Για ΟΤΕ. Για ΟΤΕ. Γιατί για ΟΤΕ εσύ ρε ψήφι. Γιατί τα έχει σαρώσει όλα ΟΤΕ φίλε. Και ναι, πάει καλά. Τα έχει σαρώσει όλα, άστα τώρα. Περίμενε. Και προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι τα έχει σαρώσει όλα η Νόβα. Σωστά. Ναι. Γιατί ήταν η πιο πριν μια δυνατή ναι. τηλεοπτική φόρμουλα. Εντάξει. Ναι. Το θέμα είναι ποιος θα τα χώσει. Ωραία. Λοιπόν, επειδή είναι δύσκολη καιρή, ας βρουν τον τρόπο, αυτή είναι η μαγκιά. Και εφόσον ανέλαβε ο κ. Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, όποιος και να αναλάμβανε. Ας βρουν την σπήρωση, ας βρουν τον τρόπο να προωθήσουν το πασχετικό προϊόν. Το ανυπόλυτο που λέει ο συγκεκριμένος. Λέει αυτός. Ωραία. Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ανυπόλυτο. Δεν θέλει. Εντάξει. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα δεν έχει την αξία και την επίδραση που θα μπορούσε να έχει όπως σε άλλες εποχές. Να, η ΚΑΕ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έσπασαν την κεντρική διαχείριση. Ωραία. Και ο κλειστό τετράτη στον ΟΤΕ. Ωραία. Αυτοί οι δυο. Περίμενε. Υπήρχαν πολλά παράπονα και από τη μεριά του Άρη ότι. Δεν αξιοποιήθηκε η δυναμική του συλλόγου ναι. για να συναπτεί ένα συμβόλαιο είτε σε ευρωπαϊκό τέμπο είτε στο ελληνικό για αυτά που εκπροσωπεί ο Άρης. Και εδώ υπάρχει και μια. Και από τη δικιά μου μεριά, ναι, νομίζω ότι υπάρχει. Αν βρεθεί τρόπος να υπάρχει μεμονωμένη για κάθε σύλλογο τηλεοπτική διαπραγμάτευση, μπορεί να αξιοποιήσει και να ζητήσει περισσότερα. Καλά, ο Άρης είναι η τρίτη δύναμη, δεν είναι. Ναι. Με αρκετό κόσμο. Με αρκετή και για τον ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει το ίδιο. Εντάξει, και για την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ τι πασχετικό κόσμο έχει. Εντάξει, ό,τι πασχετικό κόσμο έχει. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ, Παρθενάκη, τώρα μιλάμε σαν άντρες. Τώρα πες ότι δεν μας ακούνε. Έχεις εσύ καναλάρχη, μπαμπά. Και σε φοράει στο γραφείο και σου λέει εσύ, Στέλιο, να σου πω κάτι. Ναι, ρε μπαμπά, δεν μου λες, ρε αγόρι μου. Ήρθε εδώ ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και του είπα να πάει το TTV που είμαστε εμείς. Και του δώσαμε. Ναι. Του Άρη να του δώσουμε ή του ΠΑΟΚ. Έχουμε να δώσουμε ένα από τα δύο. Στον Άρη να το δώσουμε ή στον ΠΑΟΚ. Τι θα λέγει. Στον Άρη. Βάση κόσμο αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει περισσότερη μαζική βάρση. Αλλά από εκεί και πέρα και ο ΠΑΟΚ. Σοβαρά μιλάς. Και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Είσαι ο γιος του καναλάρχη. Έχει δώσει δείγματα γραφής τα οποία μπορούν να τα εκμεταλλευτείς ανάλογα. Θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τα παντρέψεις αυτά τα δύο τα πράγματα. Εγώ αν ήμουν καναλάρχης και με έλεγαν έλαβε παιδάκι μου δώσε το TTV στον ΠΑΟΚ. Δεν θα το δει. Που θα το δει. Στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Ναι. Και αν η τρίτη αυτή στον Άρη. Στον ΠΑΟΚ δεν θα έδινα τίποτα. Εντάξει. Στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο θα του έδινα και τα σοβρακά μου. Στο ποδόσφαιρο θα του έδινα και τα σοβρακά μου. Στο μπάσκετ τι να το δώσω. Είχε θέσει την προηγούμενη φορά που ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα ένα ερώτημα στους Κροατές. Ότι. Μετά τις τέσσερις ομάδες ποιες θα επιλέγατε. Και είχε βγει ο Άρης στο ποδόσφαιρο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Άρης, ναι. Ωραία. Και στο μπάσκετ υπάρχουν κάποια. Άβατα, ναι. με την έννοια ότι δεν έχει να κάνει με την βαθμολογική κατάταξη ναι. που στη συνείδηση του μπασκετικού φιλάθλου είναι top. Άσχετα με την ιστορία, άσχετα με την. Εγώ βάζω τρίτο τον Άρη. Τέταρτη την ΑΕΚ. Ναι. Ψάχνει τον πέμπτο βρες. Για τον μπάσκετ. Ναι, αμέ. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα δεν μπορείς να πεις ότι είναι τρίτη ΑΕΚ, τέταρτο ο Άρης, πέμπτο ο. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, αν ανέβει ο Πανιόνιος ναι. Α1. Ναι. Τι διαφορά έχει σε θεαματικότητα από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή με τα ισχύοντα δεδομένα ναι. ανεβαίνει ο Πανιόνιος και ο Ηρακλής από την Α2. Εγώ σου λέω έτσι όπως είναι η βαθμολογία. Ναι, ναι. Και πέφτουν ο Απόλλων Πάτρας ναι. και η Δόξα Λευκάδας. Ναι. Άρα η Πάτρα έχει τον Προμηθέα Πάτρας. Ο οποίος είναι πολύ οργανωμένος, ναι. ειδικό του γήπεδο. Ναι, ναι. Έχει ανθρώπους που θέλουν να πάνε την ομάδα ψηλά. Ωραία. Φεύγει ο Απόλλων, άρα έχει μία ομάδα η Πάτρα. Αποκτάει ξανά ο Πανιόνιος την θέση του που θα έπρεπε ως ιστορικός, το ίδιο και ο Ηρακλής. Κάταψε με. Σαφώς αυτομάτως το πρόγραμμα της Α1 γίνεται πιο ενδιαφέρον. Πιο ενδιαφέρον ιστορίας και κατάλληλα. Σου λέω και το άλλο. Αλλά και για... Ο Ηρακλής. Ναι. Χωρίς ποδόσφαιρο. Ναι. Χωρίς βόλεϊ. Χωρίς βόλεϊ. Χωρίς ελπίδα. Ναι. Χωρίς προοπτική. Ναι. Του μένει ένα μπάσκετ. Ναι. Πού θα το δώσει, τον Ηρακλή ή τον ΠΑΟΚ. Ποιο είναι για το τηλεοπτικό. Το τηλεοπτικό, ναι.
Τι να σου πω, ρε. Τι να μου πει, και μόνο που το σκέφτεσαι. Εντάξει. Εγώ μπορώ. Δεν είναι κανένα θέμα, μπορώ να σου απαντήσω. Στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι του Ηρακλή με τον. Με τον Πανιόνιο, που ήταν παιχνίδι Α1, είχε 2.500 κόσμο. Μπορείτε να δείτε τα 2.500 ο ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό το καυτό τη έδρα δεν το έχω δει όσο πως έχω πάει στο Παλατάκι. Γι' αυτό δεν παίρνουν και στο TTV. Και να σου πω και κάτι, είναι κρίμα γιατί. Το ποδόσφαιρο τον παρακαλάνε. Είναι κρίμα γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ίσως να έχει και την πιο ανταγωνιστική ομάδα βάση εικόνα με το Σόμπι, με τον. Γιατί δεν του τραβάει, ρε. Δεν ξέρω. Ίσως επειδή έχουν συνηθίσει στις εποχές της Γενέβη, στην εποχή της ΝΑΤ. Έχουν προοπτική στο ποδόσφαιρο. Έχουν την ελπίδα στο ποδόσφαιρο. Έχουν καλό παράγοντα στο ποδόσφαιρο. Έχουν ανταγωνιστική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Κάπου ας πούμε έχουν και ένα όραμα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό βλέπω. Ναι. Αυτό βλέπω. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Εντάξει, όλα είναι φεγγάρια. Αυτό το φεγγάρι. Όλα είναι φεγγάρια. Μπορεί. Λέγε ρε ψηλέ. Τι να πω, όχι. Όχι, ο Βαγγέλης λέει, μην πας για ύπνο, Βαγγέλη, έρχομαι σε λίγο. Πες τώρα να πούμε. Όλα είναι φεγγάρια. Τέλος πάντων, αυτή η συζήτηση τώρα που κάνουμε, απλά θέλω να σου αναφέρω, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε μια. Εβδομάδα ίσως σταθμός για το μπάσκετ της Ελλάδας, για την Basket League. Έχουμε νέο πρόεδρο, μακάρι να πάει καλά, έχει τη συσπήρωση παραγόντων και ομάδων και από εκεί και πέρα τίποτα δεν είναι εύκολο. Το 92-93, επί εποχής Καρατζά, αν δεν κάνω λάθος, προεδρίας. Καρατζά, ναι, δεν θυμήθηκε. Τα χρήματα για εκείνη την εποχή ήταν απίστευτα. Ήταν καλά. Απίστευτα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Δεν θυμάμαι το ακριβές ύψος, αλλά ήταν τρελά χρήματα για τις ομάδες. Και μπορούσαν να συντηρηθούν. Μάλιστα. Ωραία πράγματα μου είπες σήμερα. Σου είπα ωραία, αλλά δεν σου είπα αυτά που ήθελες να ακούσεις. Όχι, ήθελα. Εγώ έχω μια εικόνα, ρε παιδί. Ναι. Μπορεί να είναι και λαθασμένο. Ναι. Αλλά μια γενική εικόνα που λέει ότι. Εντάξει, ο Γαλατσόπουλος τώρα δεν μου γεμίζει το μάτι εμένα. Ναι. Φυσιογνωμικός. Πρώτον. Δεύτερον, ναι, εγώ αν ήμουν Γαλατσόπουλος, ναι, για να πάω εκεί να με βρίζουν οι Παοξίδες, ναι, σε κάθε κακή διαιτησία, ναι, που θα έχει πιθανόν ο Παοκ, που θα έχει σίγουρα πάω με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ο κ. Γαλατσόπουλος τι ανέλαβε να φέρει, ναι, να φέρει σε πέρα. Πρέπει να μου δίνει τουλάχιστον μια ταλαρού. Με μια ταλαρού θα πήγαινε. Πρέπει να γνωρίζει και τι αναλαμβάνει. Ναι, και το αντίτιμο. Ναι. Δηλαδή αν πάω εκεί για να φαίνεται η μούρη μου μόνο κτλ. Δεν θα πήγαινε. Τουλάχιστον να με βρίζουνε. Να παίρνω κανένα ταλαρού. Να πάρεις και το φραγκάκι σου. Πάμε λίγο στα καθαρά. Στα βρυσίδια βέβαια. Εσύ αυτή δεν μιλάω για τον Γαλατσόπουλο, για τον προηγούμενο που ήταν. Είναι έμιστη. Να σου πω κάτι, δεν έχει την. Θεσμικά ρε παιδί μου. Δεν έχει τη λάμψη που είχε παλαιότερα. Ναι. Δεν έχει τη λάμψη. Δεν έχει τη λάμψη που είχε παλαιότερα. Δεν έχει τη λάμψη. Αυτό θέλω να σου πω. Τώρα στο οικονομικό κομμάτι μην θέλει να αναφερθώ. Δεν θέλω εγώ προσωπικά. Πήρε και το καφεδάκι σου. Στο οικονομικό κομμάτι δεν θέλω να μου πει ποσόν. Δεν θα σου πω τίποτα. Ρώτα να μάθεις. Να γίνει λίγο πιο ψαγμένος και στα μπασκετικά. Ναι. Λίγο πιο. Ένα Βλαχόπουλος ο κρύος το μεσημέρι. Τι Βλαχόπουλος. Θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Το θέλει. Γιατί πουλάει το ποδόσφαιρο και θέλει να ασχοληθεί με το ρεπορτάζ του Άρη. Χώνεται εκεί στο ρεπορτάζ του Άρη. Κάνει το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Ναι. Δημοσιογράφος είναι, φίλε. Εντάξει, δημοσιογράφος. Είπα εγώ ότι δεν είναι δημοσιογράφος. Θα πρέπει να έχει αγωνιστικά. Μπλέκεται εκεί με την μπάλα να πούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αγωνιστικά τώρα. Ο Άρη σήμερα ανακοίνωσε παίχτη. Το Jermaine Taylor. Ναι, το διάβασα. Ναι. Ναι. Τι είναι αυτό το Jermaine Taylor. Jermaine. Το Jermaine O'Neal. Ναι, το Jermaine O'Neal το θυμάμαι. Πολύ ωραίο παίκτη, αλλά με πολλούς τραυματισμούς στα γόνατα. Ναι, Jermaine O'Neal. Από τους τελευταίους καλούς έντερ, ο οποίος όμως αξιοποιήθηκε. Και έρχεται αυτός ο παίκτης, μάλλον την Κυριακή, έκανε και τις πρώτες δουλειές. Έρχεται να αντικαταστήσει εν μέρη λίγο Jenkins, λίγο Gordon. Μακάρι να βγει καλός, γιατί ο Άρης χρειάζεται. Μια ηγετική παρουσία στην περιφέρεια. Οι παίκτες είναι πληρωμένοι, εντάξει, όλα. Οι παίκτες στο μέτρο του δυνατού είναι πληρωμένοι. Στο μέτρο του δυνατού. Στο μέτρο. Ναι. Στο μέτρο του δυνατού. Εντάξει. Ακούγονται διάφορα, γι' αυτό σου λέω. Πάλι ακούγονται διάφορα. Εγώ τα ακούω. Τι. Εντάξει, αφού τα ακούς. Ψέματα είναι. Έχουμε και κλικ την παρέα. Πέσιμο φάγαμε. Λοιπόν. Πέσιμο. Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Πού? Μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Κάτω. Ναι, και παίζει και με τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Οπότε. Όχι, πάλι κάτω. Πάλι. Ναι, ναι. Δύο ήττες δηλαδή. Δύσκολα είναι αυτά τα παιχνίδια. Πιστεύω εγώ θα τα παλέψει. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, ο Άρης ουσιαστικά, αν κάνει μόνο νίκες, ναι, κλειδώνει την τέταρτη θέση. Παίζεται η τέταρτη θέση. Η τέταρτη θέση παίζεται, ναι, αλλά μεταξύ ο Άρης. Άρη και πάω. Άρη, πάω και Κολοσσού. Δεν νομίζω ο Κολοσσός να κάνει. Δηλαδή τώρα με συγχωρεί. Είσαι Αριανός. Ναι. Και έχει. Είσαι Αριανός γενικά, λες. Ναι, είσαι Αριανός. Ναι. Και έχει ο ΠΑΟΚ αυτό το φουκαρά να πούμε που δεν έχει Φράγκο. Ένα τίμιο τον Μπρέλεβιτ. Εργάτη, ένα προπονητή μαχητή. Εγώ τα λέω έτσι όπως είναι. Μια ομάδα μέτρια και παλεύει ο Άρης με το Λάσκαρη με τα διαμάντια του κλιματισμού. Και ποιος θα βγει τέταρτος.
και μετά ψηφίζει και η Τσόρτζια να πούμε το Γαλατσόπουλο. Αυτοκτονεί τώρα και δεν αυτοκτονεί. Δεν είναι θέμα αυτοκτονία. Ναι. Και η ΑΕΚ έχει πολύ, αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Μιλάω για ΑΕΚ. Που να παλεύει στην τέταρτη θέση ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι, και αν δεν πάλευε ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, ναι. Πάλι για την τέταρτη θέση θα πάλευε ο Άρης. Ο Άρης σε λίγο θα ζητά τον Δαμιανίδη πίσω. Ο Άρης, ναι. Ο Άρης δεν έδειξε τη σταθερότητα που θα έπρεπε, ναι, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ναι. Να λέμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα. Είχε περισσότερα χρήματα, δεν βγήκαν οι επιλογές, υπήρχαν τραυματισμοί. Okay. Αυτή η κατάσταση όμως είναι δεδομένη πλέον. Το θέμα είναι να μπορέσει και με αυτή την προσθήκη του Αμερικανού να είναι λίγο πιο σταθερός, να πατάει πιο καλά ψυχολογικά και να δείξει, να βγάλει στοιχείο ότι παλεύει. Πριν το διάλειμμα σε 15-20 δευτερόλεπτα, ναι, πρέπει να το πάμε φυσικά, γρήγορα. Φυσικά. Ο αντιπατριωτικός ο Πρίφτης στο λαό του Άρη θα μείνει του χρόνου. Έχει συμβόλαιο, αλλά δεν νομίζω. Πολύ δύσκολο. Τι πολύ δύσκολο. Να μείνει του χρόνου. Δεν το γουστάρουνε. Δεν είναι θέμα δεν το γουστάρουν. Είναι ότι το κάποια θεωρούν, πράγματα φτάνουν. Ακούεις τίποτα στον ορίζοντα, να δώσει καμιά είδηση τώρα. Που εντάξει, είχε γράψει ο Βασίλης Λαγόπουλος για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Τον αντιπαθέστατο αυτό να δω. Γιατί γι' αυτός αντιπαθέστατο. Το φιλοχρήματο. Πάμε διάλειμμα. Ποιος συμπαθείς ρε Κώστα. Πάμε ρε Κώστα. Φιλοχρήματο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εννιά 55 κενό. Μήνυμα. Πώς το λέω. Μήνυμα. Μετρόπολης 9.55 κενό. 9.55. 54.340. Λέγε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Ποια απ' όλα να δω. Ένα, να, τα πασχετικά. Τη σπηριά να τη ξέρεις τέλειος καλύτερα. Εγώ απ' έξω, ξέρω. Να έρθει να το ρωτήσω για τον Παπαγιάννη, θέλω να μάθω για το Sacramento Kings, ναι, για τα νεαρά παιδιά. Ναι. Έλα εδώ γρήγορα, Στέλιο. Sacramento. Ναι, ναι, είδα ένα πιτσιρικά. Από τον Ολυμπιακό πρέπει να ήταν αυτό. Sacramento. Ναι, ναι. Στέλιο, για φώτισε με εδώ, ρωτάω τον Κώστα για τον Παπαγιάννη. Λέω το ξέρω. Θα ανάψω λίγο το λαμπάκι. Το τσιγάρο, εγώ νόμιζα, ναι. Παπαγιάννη, στο Sacramento, ναι, Kings. Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός. Αυτό δεν ήταν στην ΚΑΠΑ τη Εθνική. Στου πιτσιρικάδε. Στην... Ναι, ναι, ναι. Στο Ολυμπιακό του ρόστερ ήταν ή στο Παναθηναϊκό ήταν. Και πλήρωσαν, ναι, Sacramento συγκεκριμένο buyout το καλοκαίρι για να τον πάρουν. Τον πήρανε και, ναι, βλέπω ότι πάει καλά, ας πούμε. Αυτό θέλω να πω. Τι... Κάτι έγινε όσο ελπίζω. Όχι, όχι, αυτό ρωτούσα. Λέω πριν ότι θέλει να μάθω. Έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί. Διάβαζα στα site ότι η Εθνική Ελλάδος, λέει, στον μπάσκετ θα είναι από ξένους. Θα είναι από ξένους, ναι, υπάρχει μια βάση σε αυτό. Τι θα πει αυτό, Άντι το Κούμπο. Ντόρσεϊ, γιατί Έλληνα σχέση, τι ειδικό όλο είναι αυτό. Γιατί. Θα λέγαμε δύο Χασιδιάρε να φωνάζει. Σταμάτα, ρε Κώστα, μιλάμε. Υπάρχουν. Οι παίκτες δηλαδή έχουν καταγωγή και από, ναι, εκτός Ελλάδας. Εκτός έθνους. Δηλαδή μαύροι. Ναι, ο Ντόρσεϊ είναι μαύρος. Είναι λίγο σκουρόχρωμα. Μαύρος. Πώς το λες? Ο Κώστας ο κουφός είναι Αμερικάνο θρεμένος. Ναι, ναι, αλλά είναι κουφός. Δηλαδή. Τι δεν ακούει. Όχι, έχει επίθετο ελληνικό. Ναι, εντάξει, οκ. Τώρα εντάξει, αν βάλουμε σε μια συγκεκριμένη βάση το θέμα της εθνικής και αν πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ο Κώστας Κουφός είναι στυλ Γιατζόγλου, πως μιλούσε, θυμάσαι. Ξανός με τα πιστόλια.
Η ουσία δηλαδή, είναι να έχουμε έχει... και λίγο ανταγωνιστικό σύνολο. Τώρα από εκεί και πέρα. Ναι. Σίγουρα δηλαδή, όλα δεν μπορεί να είναι καλώς κάμμενα. Θα βάζουν οι μαύροι τα καλάθια και θα πανηγυρίζουν οι λευκοί εδώ, πώς θα γίνει. Κάτσε τώρα, άμα πας με πεντάδα, παραδείγματος χάρη τον Κώστα Σλούκα, ναι. Διάρη το... Ποιο καλάθις, Ελληνοαμερικανός είναι. Ναι. Τριάρη τον Αντετοκούμπο, τεσάρη τον Πρίντεζη και πεντάρη τον Παπαγιάννη. Ναι. Εντάξει, έχεις μια πολύ καλή πεντάδα. Ναι. Κακά τα ψέματα. Δυνατή. Δυνατή και γρήγορη. Και από πίσω Παπα-Νικολάου, Μάντζαρη. Κουφό. Ναι, εντάξει. Και τον Ντόρς. Για να δούμε. Αυτό ρωτάω. Προπονητή ποιο θα έχουμε. Για να δούμε. Πάρουμε κανένα ξένο. Α, και αυτό είναι. Μη θυμώσει ο Κασιδιάρης τίποτα. Α, δεν ξέρω. Φαγώθηκε. Φαγώθηκε. Ποιο Κασιδιάρη. Να βάλουμε το Κασιδιάρη προπονητή. Για να φτάσουμε σημείο να δούμε. Ναι. Να μιλάμε και για γιατί εδώ έχει κάτι χρυσαυγίτες παοξίδες που λέει θα παίξουν τα προσφυγόπουλα. Χρυσαυγίτες και παοξίδες δεν υπάρχει. Μην το συνεχίζει. Αυτό το τελειώσαμε τώρα. Ναι. Χρυσαυγίτες και παοξίδες δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι γίνεται τώρα. Έχει κανένα δύο-τρεις. Εντάξει, είναι, παντού υπάρχουν εξαιρέσεις. Γιατί να παίξουμε τα προσφυγόπουλα η K14. Διαμαρτύρομαι, λέει εγώ, λέει σαν Χρυσαυγίτες. Γιατί ρε φίλε, διαμαρτύρεσαι. Εγώ σαν παοξίδες δεν γουστάρω, λέει, να παίξω με τα προσφυγόπουλα. Να πούμε. K14. Μην παίζεις. Μην παίζεις. Εντάξει, κοίταξε. Είναι ένας τρόπος έκφραση. Πρέπει να εκφράζονται όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν λόγο. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν άποψη. Τα την τεκμηριώνουν. Και να ανταλλάσσετε η άποψη με την αντίθετη, η οποία θα βγάλουμε ένα επικοδομητικό διάλογο. Η βάση στην οποία θέτεις αυτό το κομμάτι είναι ότι και η κάθε άποψη πρέπει να γίνεται σεβαστή. Ναι. Ως ένα βαθμό. Σεβαστή. Ως ένα βαθμό. Ναι. Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα. Έχεις πολλά μηνύματα. Διάβασε εδώ. Ομάδα χωρίς περιφερειακό σουτ δεν έχει προοπτική διάκριση. Ναι. Κτηνίατρος Ηρακλειδέας. Ο ίδιος δηλαδή. Ναι. Εντάξει, γιατί δεν έχει περιφερειακό. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά λέει. Ναι. Ναι. Λύσαξες. Σαν το σκυλί της Ιερουσαλήμ. Ναι. Τι έκανε ο ανθρωπάκος. Ένα βερμούτι είπε και ένα φοντάν στο χέρι. Λύσα κακιά. Ναι, ρε φίλε, παίρνω την εκδίκησή μου για τον Καραπαπά εγώ τώρα. Και λέω όλες αυτές τις κοτάρες εδώ που κάνουν τους Μακεδονόμους. Α, γι' αυτό ξηγέσαι τώρα εσύ έτσι. Να πούνε το Λικέρ. Ναι. Το Λικέρ να με πούνε όλοι αυτοί εδώ που βγαίνουν στο Facebook και βρίζαν και το παίζανε πατριάρχες. Ναι. Εντάξει, να μην πω ονόματα. Δεν θέλω να πω ονόματα. Δεν θα πεις όχι. Μη. Ναι. Δεν θα πεις. Από το γιο του πάτερ στον Άι Δημήτρη μέχρι τον τελευταίο. Αυτούς τους παοκάρχες. Τους παοκολάγνους, τους σιριζολάγνους και όλους αυτούς οι οποίοι φωνάζαν. Και εγώ λέω, εγώ έβγαλα τον Καράπαπα να μου μιλήσει για το Μετρόπολης γιατί μας έκλεισε την πόρτα. Και είπα γιατί δεν τον έβρισες. Και εγώ λέω, γιατί δεν έδινε το Μαρινάκι ο Μίχελ, αφού είναι και τσαμπουκάς. Να του δώσει ένα χαστούκι εκεί και να πει, ε! Ναι. Τρυπίδες. Ναι, τρυπίδες. Για μου λες, η πρώτη μέρα της Φορτέξ πώς ήταν. Κρύα. Κρύα, ε. Τίποτα. Μια κρυάδα, αποτυχία μεγάλη. Πήγα εγώ η ώρα 2 παρά, ήταν κάτι, κοπέλες δίναν κάτι σκευάσματα εκεί πέρα, συμπληρώματα διατροφής, κάτι χυμούς, κάτι αυτό, εντάξει, ήταν κάτι με κάτι ποδήλατα, ήταν κάτι, ξέρω εγώ, κάτι μπάρες δημητριακών, πρώτη... κάτι εντάξει, αυτό. Εντάξει, σπόνσορες ήταν αυτοί. Ένα ραδιόφωνο εδώ, ένα εκεί. Πρώτη μέρα ήταν. Γενική γραμματεία αθλητισμού, κάτι Σιριζέα απέναντί μου, κάτι Ελληνή τύπη να πούμε. Φυλάδια μοίραζαν πάλι, πάλι φυλάδια. Πάλι φυλάδια με. Κάτι κομμουνισταράδες, κάτι μουστάκες, να. Τίποτα, συμμετοχή ελάχιστη. Βλέπω... Δεν είχε κόσμο μέσα. Δεν είχε κόσμο, τίποτα. Στην έκθεση δεν γίνεται αυτό. Τίποτα, ρε, δεν είχε στο λαό. Θα έρθω αύριο να δω. Τώρα αύριο τι θα γίνει, το βράδυ, τι έγινε με το Κανελάκι, δεν ξέρω. Εγώ 2 με 4 που πήγα εκεί ήταν μια αθλία κατάσταση. Τίποτα, μηδέν. Η πρώτη γεύση ήταν. Νομίζω αύριο και μεθαύριο και με το μαραθώνιο θα είναι τα πράγματα πιο. Πότε είναι ο μαραθώνιο. Πότε είναι ο μαραθώνιο. Σε συμμετοχή. Κυριακή. Εντάξει. Για να αποφύγω την κίνηση, μην πλεχτώ. Τι περιφερειακό είναι, τι μαραθώνιο. Αλεξάνδρου, εδώ, 12ο Αλεξάνδρου. Ποια εταιρεία τον διαφημίζει. Και ποια τον διαφημίζει, και εμείς είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Α, πολλές εταιρείες. Ναι. Είναι ένα μαζικό γεγονός. Θα πάνε εκεί στο τσιμέντο να τρέξουν. Δεν ξέρω. Θανάτους έχουμε εκεί πέρα. Είχαμε... Τι θανάτους να έχεις, ρε Γρουσούζη, να πούμε πάλι, ρε. Πάλι, ρε Γρουσούζη, τι θανάτους. Τον έχεις απειβδίσει. Θα πάνε 3-5-10 χιλιόμετρα να περπατήσεις, ρε. Εγώ στα 5 χιλιόμετρα που έτρεχα. Ναι. 29 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. 29 και 12. Ωραία. Μπροστά μου λιποθύμησε ένας καμιά 60 χρονών που ήθελε να κάνει ρεκόρ. Τώρα τι να το κάνω εγώ τώρα, 60, πόσο χρονών ήρθε αυτός. 65. Να τρέξει 5 χιλιόμετρα, επειδή δεν κανένα πισινό καμιά άλλη που κυνηγούσε τώρα, εγώ το φταίω. Κυνηγούσε ένα κοριτσάκι. Καλά να πάθει με, τι να το κάνω εγώ. Σφιχτήκε κάτω. Σφίχτηκε κάτω. Άρα λοιπόν θα πούμε σε αυτούς που τρέχουν, δεν θα καταπονείτε τώρα. 3-4 σαλοσπύρι πριν πάτε. Το σαλοσπύρι από κάτω. Βέβαια. Πήγε, έτρεξε τώρα ο Μπάρμπας τώρα μου λες έρχεται να κάνει και ρεκόρ. Έβλεπε κανένα πάνω κάτω τα μάγουλα δεξιά-αριστερά πηγαίνουν. Τα μάγουλα! Τι νομίζετε τι έγινε τώρα δηλαδή. Αν κουραστεί κάποιο να σταματήσει. Αν δεν έχει κάνει, το έχει κάνει προφανώς. Στέλιο, αυτό σταματάει. Το μωρό μπροστά δεν σταματούσε. Εκεί ήταν η ιστορία διαφορά. Ο κάθε οργανισμό, το κάθε σωματότυπο δεν είναι το ίδιο. Και βέβαια δεν είναι. Πάρει να κάνει διαχωρισμό με τον. Και ποιο είναι το πιο περίεργο, ότι πολλοί
αποφασίζουν να διασχίσουν τις οδούς που φιλοξενούν τις διαδρομές εκείνη την ώρα. Ναι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει συγκεκριμένο κομμάτι των δρόμων για να περάσει ο κόσμος. Ναι. Και περνάει κάποιος τρέχοντας, κόβει τη ροή του άλλου. Είναι και αυτό. Έχει. Το έχω κάνει και εγώ. Ναι, δεν ναι, το ναι. έκανα επίτηδες, αλλά προσπάθησα να περάσω. Δηλαδή είσαι στο κέντρο. Δεν θα περάσει τη Μισκή, δεν θα περάσει την Νίκη. Τι θα κάνεις, θα πετάξεις. Δεν γίνεται, ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις. Όλοι αυτοί θα τρέξουν τώρα ναι. το μαραθώνιο κτλ. Ναι. Και τι σε εβδομαδιαία βάση δεν το κάνουν, ας πούμε, που δεν έχει κλειστό το δρόμο. Γιατί έχει Instagram, ρε Κώστα. Πώς λέει. Και μη σου λέει δεν το κάνουν. Απάνω να κάνω διαβόλυμα. Κατέβησε στην παραλία να δει τι γινόταν. Έχει κατέβει 100 λεπτά. Παραλία δεν πάω να τρέξω. Εντάξει, δεν πα. Δεν σου πάω να τρέξω. Παίρνει την κόρη σου και πηγαίνει μια βόλτα. Πόσα ζευγάρια, πόσο κόσμο, πόσοι απλοί άνθρωποι, νεαροί και όλοι νεόπτωχοι κατεβαίνουμε κάτω. Γιατί νεόπτωχοι. Όλοι είμαστε νεόπτωχοι. Κατεβαίνουμε κάτω. Εντάξει, γιατί. Σπόρι μαύρο. Στην καφετέρια εκεί τη, πώ το λένε, του Δήμου με τι χελώνε. 1,20 ευρώ ο καφέ. Γιατί φτηνό είναι 1,20 καφέ, πιστεύει. Τι είναι ακριβώς. Και με 70 λεπτά μπορεί να πει καφέ. 70 λεπτά θα πει καφέ. Σαν και αυτό που είναι στα μνημόνια να τα πει καφέ. Για νεροζούμια θα πει. Για ψάξει περισσότερο. Τον καφέ όμω που σου βρει όλο δεν τον πίνει. Αυτό το καφέ είναι. Αυτό είναι εδώ, δεν σε ξέρει. Τόνο καημάκι. Εδώ ξέρει πόσα λεφτά έριξε κάτω ο Κώστα. Τη λεμονάδα δεν έφερε όμω. Τη λεμονάδα τη φέρει. Παναγιώτη τη λεμονάδα. Λεμονάδα με καφέ δεν πάρει, φίλε. Α, έτσι είναι εδώ πέρα. Ότι γουστάρει ο καθένα. Α, σίγουρα. Όλο σε τον γερέγκα με προφυ Έφαγε ρέγκα με προφιτερόλ. Ρέγκα με προφιτερόλ, Γιάννη λέει. Δηλαδή, άμα πα στο IKEA που τρώμε εκεί πέρα τα πρωινά, πάμε με του γέρου και τρώμε φθηνό πρωινό. Ξέρει ότι τρώνε φτεδάκια με μαρμελάτα. Μερέντα με ηλιά. Και φτεδάκια με μαρμελάτα. Λέω, μα τι είναι αυτό, δοκίμασα. Όπω τη βρίσκω τώρα. Μαρμελάτα, μαρμελάτα είπα. Με μαρμελάτα. Ροδάκι. Μήπω εννοούσε μαρμελάτα αυγά. Όχι, ρε. Είχε στο IKEA που είναι και χορηγό μα, γίνεται χαμό το πρωί. Ξέρει τι γίνεται το πρωί. Μαζεύονται όλοι οι γέροι 6-7 με 9 που είναι φτηνός ο καφές ναι. και κάποιες φορές είναι και τσάμπα και γίνεται του λαϊκού προσκύνου. Καλά κάνουν, ρε φίλε, εντάξει. 8 καπί που δεν έχει διοριστεί. Εντάξει, να σου πω κάτι. Η ουσία είναι να βρει ο όποιος άνθρωπος ηλικίας να βρει έναν τρόπο να περνάει καλά. Ναι. Θα είναι φτηνότερο αυτό που θα αγοράσει, θα πάει κάπου αλλού. Όχι, εγώ κάνω έρευνα να αγοράσει τα επόμενα 20 χρόνια να ζήσω. Ναι. Πώς θα ξοδεύω το ευρώ μου. Εντάξει. Του Τσίπρα η σύνταξη που θα με δώσει, ξέρω εγώ πόση ώρα θα κάθομαι εκεί. Καταρχήν σημαίνει να πάρει σύνταξη έχει καμιά 20ετία σίγουρα ακόμα. Εγώ δεν θα πάρω σύνταξη. Εντάξει, γιατί θα πάρω εγώ. Ούτε εμείς θα πάρουμε σύνταξη. Δεν θα πάρει τα παιδιά. Δεν παίρνει κανένας. Δεν θα πάρει κανένας σύνταξη. Τίποτα. Θα πηγαίνουμε, θα κλέβουμε τα μανάβικα με τις μαγκούρες. Μαζί με τη δέσπα έξω, στα παγκάρια. Θα πάω εγώ έξω από το να εθαράπη, θα μολύσω το χέρι και δεν θα έχει πεθάνει η δέσπα μέχρι τότε. Πα, δύσκολα. Δεν πέφτει η σημαία. Θα πάρω ένα. Αισιοδοξία είναι η σημερινή κουβή. Γιατί ρε φίλε. Δεν πέφτει η δέσπα. Θα πας, πρώτα θα πα να σε μάθει τα κόλπα τη δουλειά. Το πρωί με τον Εσπερινό. Έτσι. Να τραβήσει λίγο τη φωνή. Κάθε δουλειά έχει και την αυτή τη. Να σε δείξει τα κόλπα. Ποιοι πέφτουν εύκολα, ποιοι ζητιανεύουν. Πώ, τι. Έχει μισθό γύρω στα 10 χιλιάρικα μου λέει για τον Καλατσόπουλο 824. Το Καλατσόπουλο είναι καλοφάγο όταν είναι 10 χιλιάρικα. Εγώ αν μου δίνα 10 χιλιάρικα. 10 χιλιάρικα. Να με βρίζει όλα. Χαλάλι να με βρίζουν όλη τη μέρα. Εδώ παίρνουμε λιγότερα και μα βρίζουν. Τι είναι, τι λίγο. Εδώ δεν παίρνουμε καθόλου και μα βρίζουν, μα κοροϊδεύει. Ζάχαρη ο Καλατσόπουλο. Άμα το ξέρει 824, εγώ άμα δεν ξέρω κάτι. Α μα πει ρε παιδί, πόσα παίρνει το μήνα. Δεν θα πάρει. Τι κοροϊδό είναι. Φέρετε λέει η πτώση του αθλήματο. Βγάλαν αρχηγό του. Τον Γαλατσόπουλο. Που πάτε ρε. Μάλλον Αριανός είναι ο 320. Εντάξει, σεβαστή άποψη. Το που εκεί πέρα. Το θέμα είναι να βρεθεί και ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει την αποδοχή όλων. Δεν είναι όλα καλά καμωμένα. Καλώς καμωμένα, τα έχουμε ξαναπεί. Μπάλα βλέπεις καθόλου. Είδα το παιχνίδι της Ελλάδας με το Βέλγιο. Ναι. Ναι, ναι. Και μάλιστα το είχα παίξει και διπλό-διπλό. Όχι διπλό-διπλό, διπλό τελικό και το χάσα στο. Κοντά ήσουν. Ναι. Κοντά ήσουν. Εντάξει, 10-75 το δίνω πάνω. Μια χαρά το δίνω. Ναι. Α, ο Λουκάκου το έσφιξε. Εντάξει. Άμα προσέξατε, η κίνηση του Λουκάκου έτσι όπως πήρε την μπάλα ήταν μπασκετική. Ναι. Δηλαδή τον έβαλε τον ναι. άλλο πλάτη. Ναι. Ποιον είχε τον Παπασταθόπουλο. Ναι. Τον έβαλε πλάτη και ναι. γύρισε σαν να έκανε κάρφωμα. Ναι. Ήταν καθαρά μπασκετική. Πεντάρι έπαιξε. Τίποτε. Πεντάρι. Λάθος έκανε ο Παπασταθόπουλος. Τίποτα δεν έκανε. Απλά ήταν πιο δυνατός ο Λουκάκου. Δεν πρόλαβε να το βάλει. Έκανε άλμα. Έκανε άλμα. Σε φάση που δεν έπρεπε να γίνει άλμα. Ναι. Και έχασε την ώρα που κατέβαινε από το άλμα. Ναι. Ο άλλος γύρισε το αριστερό ποδάρι στη στροφή 180 μοιρών. Ναι. Και τον, καλά, τον καλά. Κώστα, έπρεπε, δεν έπρεπε. Εντάξει. Η τοποθέτηση του σώματός του. Έχασε τη θέση του. Αλλά έβγαλε άλλα. Ο οποίος Παπασταθόπουλος βγάζει πολύ ψυχική. Και ο Μανολάς είναι για μένα το καλύτερο δίδυμο στόπερ στην εθνική ομάδα από όλα τα χρόνια. Αυτό λες είναι. Αυτό είναι πιο. Ναι, δηλαδή τρώει και δέλα καψί. Τρώει και δέλα καψί. Σοβαρά, τρώει λάκαρο. Καλά, ρε φίλε. Για πλάκα του τρώει. Εντάξει, όχι. Καταρχήν αυτοί παίζανε τρεις. Τρία στόπερ παίζανε.
Αυτό φαίνεται και στην. Σε ευθεία, αν παίζανε ο Δέλα και τον Καυσί, θα τρώγαμε 4-5 καφτελάκια με μαρμελάτα. Ναι, ναι. Καφτελάκια με μαρμελάτα. Καφτελάκια με μαρμελάτα. Καφτελάκια με μαρμελάτα. Καφτελάκια με μαρμελάτα. Κόλλησε τώρα. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, λέει. Ναι. Καφτελάκια με μαρμελάτα. Θα το πάρει ο Ραγκάτσι τώρα αύριο. Θα το δει αύριο σε καμιά. Στην Expo, στην Expo θα είναι τώρα το μαρμελάτα, εκεί στην έκθεση. Αύριο. Κεφτελάκια μαρμελάτα. Είστε και οι τρεις για σκυλιά. Βασίλης Επισκοπή Ολυμπιακός με τα γάρια, ντουγάνια πεταμένα. Λέω 6-4. Για τα σκυλιά. Ευχαριστούμε για την εκτίμηση. Ευχαριστούμε, φίλε. Μα έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. For the dogs. Πες μας, μια και είσαι Ολυμπιακός, λοιπόν, εσύ, παλιό σκύλο, πώς νιώθεις που χάνει ο Μαρινάκης κάστρα ενώσεων και αν αυτό είναι ένα σημάδι ότι θα την κάνει Γιάννης Πουλόπουλος στα μάτια σου τα μελαγχολικά του χρόνου. Μάλιστα. Δηλαδή το ότι παίρνει την Καστοριά, την Καβάλα και την Κατερίνη, ο ΠΑΟΚ που μπορεί να τα πάρει βέβαια και μετά τζάμπα. Τέλος πάντων δεν τα παίρνει ο Ολυμπιακός και δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός με τις εκλογές της ΕΠΟ. Σας λέει κάτι ρε τα γάρια ότι μπορεί του χρόνου να φύγει? Φοβάστε καθόλου? Όλο αυτό το τελευταίο χρόνο δείχνει ο Μαρινάκης σημεία φυγής. Αυτό έχω να ρωτήσω εγώ τους Ολυμπιακούς. Ωραία. Άντε. Αποχωρήσω εγώ. Μάλιστα. Αποχωρώ εγώ. Μάλιστα. Ολοκληρώνω την πασχετική. Πού πας τώρα, πού. Σπίτι μας, πού να πάμε. Σπίτι. Πάντα έτσι λέει η Κώστα, λέει, ότι δεν πάει σπίτι. Δεν πάει. Σπίτι πάω. Σπίτι. Το δεκάρι του κλειδί έτοιμο το έχει. Μπορεί να πάει. Πώς το φύλακα να φέρει μια λεμονίτα βίκο. Θα το πω, θα το πω. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ για το. Καλό βόλι, Στέλιο. Άστε αυτά τα χαϊλίκια τώρα. Στέλιο. Γεια σου, Δρυμτσάκα. Δρυμτσάκα speaking. Δρυμτσάκα ήρθε ο μάνατζερ. Εκεί μιλά. Εκεί μιλά στο. Σαν Κινέζο ήρθε. Ωραία, στη τσάγκα του survivor είναι αυτό, Κώστα. Ο δεύτερο είμαι εγώ. Παοξάκι. Παοξάκι. Έκανα έρευνα, φίλε. Έκανα έρευνα. Και ρώτησα για το βερμούτ. Τι έχει να πει. Για το βερμούτ. Ναι, το υποβαθμίσανε εδώ τα μέσα. Από μπραντ έγινε βερμούτ. Ναι, βερμούτ. Σε λίγο λεμονίτα θα γίνει. Ναι. Γιατί. Δεν ξέρω. Τι, το υποβαθμίζουμε? Όσο μπορούμε. Τα κολλητιλίκια με τον Ολυμπιακό, ε. Για να Ντάξει. Περάσεις το φλού γι' αυτό. Πέρασες το φλού. Το μπραντ είναι βαρύ. Πώς το είπες? Του Μπέκα. Του Μπέκα, ε. Του Μπέκα. Δεν έχει τίποτα. Του Μπέκα, ρε φίλε. Ε. Του Μπέκα, φοβερή του Μπέκα. Φέρεσε τον Καράπαπα. Ε, ξανά. Φέρε τον Καράπαπα. Μπορώ τώρα να βγάλω Βασίλη Κωνσταντίνο. Μ' αρέσεις. Αλλά τον Κωνσταντίνο δεν τον φοβούμαι. Κωνσταντίνο δεν παίρνει πρωταθλήματα. Γιατί έτσι? Ο Κωνσταντίνο δεν παίρνει πρωταθλήματα. Ο Κωνσταντίνο δεν παίρνει πρωταθλήματα. Θα πάρει. Αν βγάλω τον Ντέμι Νικολαίδη, δεν θα θυμώσει κανείς. Σίγουρα δεν θα θυμώσει. Αν βγάλω, ξέρω εγώ, τον Κετσπάγια, δεν θα θυμώσει κανείς. Αν βγάλουμε, ξέρω εγώ, τον. Πώς τον λένε, τον άλλον. Ποιο να βγάλεις? Να βγάλουμε, ξέρω εγώ, τον Μπάγεβιτς. Τον Μπάγεβιτς, ναι. Δεν θα φωνάξει κανείς. Κανένα. Αν βγάλουμε τον Μελισανίδη, δεν θα φωνάξει κανείς. Άρα λοιπόν έχουμε κόμπλεξ με τον Ολυμπιακό, φίλε. Έχουμε μεγάλο κόμπλεξ εδώ η πόλη μας. Κακό πράγμα, ρε φίλε αυτό. Ρε Παοξή, γιατί έχετε κόμπλεξ με τον Ολυμπιακό? Για βοήθησε μας, ρε Παοξή. Τι να πεις, ναι. Εσύ, γιατί θεωρείς τον πρώτο αντίπαλό σου Ολυμπιακό και όχι τον Άρη, ας πούμε? Ναι. Εσύ τώρα, εσύ σαν τη μάζα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, έτσι. Ο Χρήστος βολεύτηκε με την πρωτιά στην πόλη. Ναι. Κλασικό φαινόμενο αυτό, το γνωρίζαμε. Ναι. Βολεύτηκε. Βολεύτηκε. Και ας πάει λίγο παρακάτω, ας πούμε, σε πιο μεγάλο αντίπαλο να το παίξει ότι είναι πιο δυνατός, έτσι. Ο αμέσως επόμενος είναι εκείνος, εντάξει, δεν μπορείς να το φτάσεις, άρα. Εσύ τώρα κάτσε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Περίμενε, Δρυμτσάκα. Τι θες, θα με βγάλει selfie, άντε βγάλε με. Δρυμτσάκα. Μάλλον δεν με βγάζει. Λοιπόν, τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Το μικρό σου ξέχασα λίγο, πες μου. Παναγιώτη, ναι. Είσαι ρε παιδί μου. Ωραία, λέμε εμείς, αφού σας έκανα για εκεί. Ωραία, στην τσακ, Παναγιώτη. Λοιπόν, είσαι στο καφενείο τώρα, εκεί στην Κυρακούλα ή οπουδήποτε, σε ένα προποτζίδικο. Ωραία. Και παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και παίζει την άλλη μέρα ΠΑΟΚ Άρης. Έτσι. Ωραία. Ποιο θέλεις να δεις πιο πολύ με αγωνία, ποιο έχεις πιο πολύ άγχος? ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εντάξει, το μυαλό μου στο υποσυνείδητό μου δεδομένο είναι τον Άρη, τον έχω σε σαφώς. Επομένως, εντάξει, θεωρώ ότι ο άλλος είναι κάτι τέτοιο. Παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μέσα στη Τούμπα. Ωραία. Χάνεις από τον Ολυμπιακό. Ωραία. Παίζει ΠΑΟΚ Άρης μέσα στη Τούμπα. Χάνεις από τον Άρη. Ποιος σε πονάει πιο πολύ? Το δεύτερο. Γιατί? Γιατί σε έχω πονάει πιο πολύ από τον Άρη, αφού έχεις κόμπλεξ με τον Ολυμπιακό? Είναι το πρώτο μου. Αυτό εγώ το περίμενα την απάντηση, αλλά δεν μου την εξήγησε κανένα ποτέ. Ξαναπέστε να την ακούσετε. Λοιπόν, το εξήγησα. Μα είναι έτσι. Παίζει ΠΑΟΚ. Να κάνει ξανά την ερώτηση. Παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και την άλλη μέρα παίζει ΠΑΟΚ Άρης. Έτσι. Ποιο παιχνίδι περιμένεις να δεις πιο πολύ με αγωνία? Και μου απαντάει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Γουστάρω εδώ πιο πολύ. Η ίδια ερώτηση με ήττα. Μέσα στη τούμπα όλα αυτά. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Χάνει ο ΠΑΟΚ.
ΠΑΟΚ Άρης, χάνει ο ΠΑΟΚ. Μέση Τούμπα. Ποιο σε πονάει πιο πολύ? Από τον Άρη, λέει. Κοτρόνια πέφτουν με τον Άρη. Με τον Άρη πέφτουν κοτρόνια. Αυτό είναι το λογικό. Μα το εξήγησα. Μα έχει όμω αντίπαλο, λες τον Ολυμπιακό και σε πειράζει που χάνει από τον Άρη. Με πειράζει που χάνει τον Άρη γιατί τον θεωρώ ήδη κατώτερο. Γιατί τον θεωρεί ήδη κατώτερο. 40 χρόνια ήδη κατώτερο το θεωρεί. Εντάξει. Τον Ολυμπιακό πόσο καιρό τον έχει αντίπαλο. Πάρα από 15 χρόνια δεν τον έχει αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Με τον Ηρακλή Κοτρόνη δεν έπεσε πάντα. Με τον Ηρακλή δεν θεωρείται. Με τον Ηρακλή Κοτρώνη δεν έπεσε. Με τον Ηρακλή Κοτρώνη δεν έπεσε. Για να είμαστε ειλικρινεί. Με τα μπερδεύουν οι παοξίδες οι φίλοι μου. Και έτσι μεγάλωσα με αυτή την οτροπία μεγάλωσα. Εντάξει. Κοτρώνη. Κοτρώνη. Δεν έπεσε. Πάω και Ηρακλή. Ηρακλή Πάοξ. Κοτρώνη για την ήττα, ρε παιδί μου. Για την ήττα. Δεν έπρεπε. Να έχει λιμονίτα σου. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Είδες. Πούρα εδώ λεμονίτε. Α, μια χαρά, χλιδάρα. Αυτό το πούρο που το χάρισε ο Γιακουμίδης. Ναι, το κάπνιζε προχθές. Ναι, αυτό, ωραίο λέει, αυτό το πούρο λέει είναι αβάνας. Κάτσε, κάτσε. Πούρο, λοιπόν, για όσοι γνωρίζουν, ακούστε τώρα τι πούρο είναι αυτό. Παιδιά, ο Ραπτόπουλος κάπνισε πούρο Παρτάγκας. Και ξέρετε τι θα πει αυτό Παρτάγκας. Όχι, μου λέει, θα το κάνω. Χάι φίρμα. Μπροστά στο κόκκινο λέει το μεσημέρι. Απίστευτο. Να του φωστά τον καβρό στη μούρη. Που το βρήκες αυτό. Αυτό είναι από τα καλά. Είναι καλό. Γρηγόρη, ξέρει από πούρο. Άμα το είδε το Παρτάγκας, Γρηγόρη, Παρτάγκας πούρο κάπνισε, να ξέρει. Παρτάγκας. Παρτάγκας, ο Αλταράς. Ναι. Τι θα καπνίσει ο Γιακουμίδης. Εξαίρεσε, έτσι, στην Κουβακοχήπα και Παρτάγκας είναι. Τα νάμπερα, αν όπως λέμε, Φεράρι, Λαμπορκίνη, έτσι είναι αυτά. Και έχει και ειδικό κάλυμα, λέει. Βέβαια, τα πάντα όλα. Ναι, ναι, ναι. Τι, ναι. Τζούρα σαν και ευρώ είναι αυτό. Ναι. Κώστα, σαν Ολυμπιακός, εγώ βαρέθηκα τις χωριάτες και τα χωριά. Φέρτε μου τη Ρεάλ να τη σκίσω. Βασίλης. Επισκοπή 7, Οκλαχώμα. Οκλαχώμα! Οκλαχώμα City Thunder, φίλε. Οκλαχώμα, φίλε. Ναι. Έτσι που λες ο Πάοξης. Ναι, ο Πάοξης. Εγώ αυτή την ερώτηση έκανα, μου την απάντησε ο Παναγιώτης. Είδες. Λέει, θέλω να δω πιο πολύ Πάοκ Ολυμπιακός, αλλά με πονάει πιο πολύ αν χάσω από την Άρη με στη Τούμπα. Ναι. Τώρα τι να πω. Πάρε αυγό, πάρε το αυγό και κούρευτο δηλαδή. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Θες να ανοίξουμε εσύ γραμμές. Παναγιώτη, θες να ανοίξουμε γραμμές. Δρυμτσάκα, εσύ θέλεις. Εγώ θέλω πάρα πολύ. Θέλεις. Θέλει πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, χιλητήρια ανοίγουμε γραμμές. Το 2-31-090-90-90 στη διάθεση του κοινού. Στη διάθεση και στην ευχέρεια του κοινού. Μιλήσαμε πολύ για μπάσκετ σήμερα. Εντάξει, το κάνουμε μια φορά την εβδομάδα. Τέλειος είναι, πρέπει να τα πήρε φίλε. 2-31-098-80-90. 2-31-090-90-90. 9-55 κενό μήνυμα στο 54-3-40. Οι Αριανοί τώρα τι να βγουν να πούνε. Α, θα βγουν, θα πούνε. Τι να βγουν οι καημένοι να πούνε. Θα πούνε, ρε. Φάπα στο μπάσκετ. Όχι, ρε, φάπα στο μπάσκετ. Δεν είναι φάπα στο μπάσκετ. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Εντάξει. Τώρα αυτό ήταν λίγο ο Γαλατσόπουλος, λίγο πιο κοινό αποδεκτός από όλο το κόσμο, ας πούμε. Λίγο το κόσμο κόμμα, όπως θες πες το, όπως τα λες εσύ. Εντάξει, για να μην γίνει πολύ φασαρία. Δεν ενόχλησε τα ΠΑΟ και τον Μπράντι. Δεν ενόχλησε. Δεν πιστεύω να ενόχλησε τον ΠΑΟ. Κοίταξε, το υποβαθμίσαμε κι εμείς. Εντάξει, δεν το πιάσαμε από το λαιμό να του σφίξουμε το θέμα να πούμε. Κάναμε ψηλό γράμμα. Ο Κυριάκος το υποβάθμισε. Ήταν και τον Μπράντι λίγο αφού δεν ασχολήθηκε πιο πολύ. Να το κάνουμε κι εμείς μπέκα, ας πούμε. Αφού θέλουν επανάσταση πρέπει να φτιάξει από το λαιμό. Έτσι, επανάσταση είναι. Πακ, γιου, μαρινάκι, ξέρω. Ναι, και τέτοια. Ομάδα, νίγκα, ναι, και τέτοια. Και γκουνίδι και ξύλο και δώσε πόνο. Και... Είναι παθιάρι. Φυσικά είναι παθιάρι. Και ξέρει ο παθιάρι τώρα, εντάξει. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στον πρώτο φίλο. Καλημέρα. Ναι. Εσύ ο πρώτο που πήρε. Έχει απάντηση, ρε. Τι είναι αυτό. Έχει απάντηση για όλα αυτά, ρε. Να τεκμηριώσω αυτό που είπα εχθές. Να το τεκμηριώσω. Άντε, δώστε. Ναι. Εχθές είπα κότες και σέστες στους παοξίδες. Άιντε πάλι. Και ξέρετε γιατί. Γιατί βρε Νίκο, βρε Νίκο. Γιατί είναι επαναστάτες εσείς. Εάν εγώ δω το τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ να είναι στο κοκτέιλ πάρι του Μαρινάκη, να κάνει κουστούσάκι με το Θεοδωρίδη και αγκαλίτος, ξέρετε, να πάει την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα ξέρετε για πού είναι, για να μην ξαναπατήσει σε γήπεδο. Πού είναι. Και εσείς κάνετε μούχτι, ε, τα πρώτα ξελεφάκια. Εμείς κάναμε μούχτι, Νίκο, εμείς δεν κάναμε κανένα μούχτι. Εμείς ρωτάμε. Κατά τα άλλα, έχει κόλλο ο Ολυμπιακός με το ΠΑΟΚ, ο οποίος εγώ δεν είμαι από πουθενά. Έτσι, θα στηράζει ο Ολυμπιακός. Θα στηράζει ο Ολυμπιακός, τώρα πηγαίνετε πληρώτε για να την πάρουμε εμείς την εποχιάπα και αφήστε τη μαγή. Δηλαδή. Εσείς κύριε Ιβάρπαβίλη έχετε κάνει ένα τεράστιο λάθος. Το οποίο θα το καταλάβετε κάποια στιγμή, αλλά θα είναι αργά. Τι πράγμα. Θα μπορούσατε να έρθετε σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος, να φορτάσετε τρόπια και κύπελα, να σας λατρεύουμε, να σας εξυμνούμε. Αν ταυτόχρονα όμως πήγατε και μπλέξατε με αυτούς τους άγαλους, γιατί προφανώς τα συμφέροντά σας εξυπηρετούνταν εάν πάρετε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πολύ καμάκι κάνεις στο Σαβίδι. Γιατί τόσο πολύ καμάκι τώρα τελευταίο. Πολύ καμάκι στο Σαβίδι κάνεις βρεσί τώρα τελευταίο μήνα. Ο Σαβίδι είναι άπλα, ρε φίλο. Ρίχνει για να βγάλει.
ο δικός μου θέλει να βγάλει χωρίς να βάλει. Πάλι σώπου. Μάγκα και πώ θα βγάλει πιο πολύ τον Ιβάν. Άμα κουστάει και ο Πίτρο Ιβάν, γίνε πάκου, ρε σύνα. Ορίστε. Γίνε πάκου αφού κουστάρει τον Ιβάν. Μετά θάνατο. Μετά θάνατο θα αλλάξω το πασό και την ομάδα μου εγώ. Μετά θάνατο. Πασοξή μέχρι να. Μόνο μετά θάνατο. Δεν μου λες. Δεν μου λες χθες που βγήκε ο γιατρός ο Ηρακλειδέας. Ναι. Και είπε είμαι Σιριζέος. Ναι. Και είμαι και δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Γιατί τον έβριζε ο κόσμος. Τι είναι. Άκουρα ότι δεν τον έβριζε. Γιατί τον. Γιατί ο λαός που έβγαλε το ΣΥΡΙΖΑ και θα το ξαναβγάλει, έβριζε τον γιατρό τον Ηρακλειδέα χθες το βράδυ. Εχουράστηκε ο κόσμος, ρε φίλε, με τους δημοσίους υπαλλήλους. Τόσα χρόνια αυτή η δουλειά με τους υπαλλήλους και να πούμε. Αυτή η επίθεση απέναντι στον γιατρό. Παρακαλώ. Δεν ήταν στον γιατρό η επίθεση, ρε. Πάρε το χαμπάρι. Είναι στο κατεστημένο η επίθεση. Άσε με καημένο. Ναι, ρε φίλε. Έλα. Δεν μπερδεύουμε. Όχι, κάνεις λάθος, τι θα σου πω γιατί. Να, πες με, θα σου πω. Όταν το πασό και με ένα μισό σκάτσε το δεκατσίμερο. Ναι. Δεν επηρεάζει ο δημόσιο υπάλληλο. Ναι, και εγώ δεν ήμουν, ναι. Όταν εγώ ψήφισα όσοι και στήριξα ο Λαγκαζάνη και μετά με τον όλο στη Βουλή, τώρα μου στέλνει ο δημόσιο υπάλληλο. Τώρα μου στέλνει όλοι και όλα. Καλά λέει, μωρέ. Και ο δημόσιο υπάλληλο. Δεν βάζω τον Λαφαζάνη στη Βουλή. Πολύ ωραία τα λέει. Τι λέρε. Αυτό που τον Λαφαζάνη. Έπρεπε να μπει 10% ο Λαφαζάνης. Γιατί. Θέλω να ακούς. Ναι. Ακούω εγώ. Όταν εγώ ψηφίζω με βάση το προσωπικό μου συμφέρον και μετά αντιδρώ γιατί ο βουλευτής που εκλέγεται από μένα κοιτάει το προσωπικό του συμφέρον, αυτό είναι πολύ οξύμορο και δεν θα πρέπει να με πειράζει. Γιατί κάνει το ίδιο που έκανα και εγώ προϋπολογικά. Τι έκανα εγώ προϋπολογικά, ψήφισα τα σοκ γιατί το συμφέρον μου είναι εκεί. Και μετά είχαν πει ότι εμένα, εάν ήθελα να βολέψει το πισινό του βουλευτή του Πασού, καλά θα έκανε. Δεν κατάλαβα τι πει ο γιατρό ο Ακριβέα, που είναι μικρονέστατο. Είναι μόνο και το μη καλά το μέλη του δημοσίου να βγαίνει μια και δύο ώρα την νύχτα να μιλάει μόνο σε εμά, του άπαλου και του μητρό. Έχετε δώσει καλά δημόσιο υπάλληλο να κάνει αυτό που κάνει αυτό το παλικάρι, ο οποίο ανέλαβε το αντελονάτο. Τι είπε, τι το κακό είπε, εσύ κοιτά 12 η ώρα. Και πα και του ζητά 2 ευρώ τη γιαγιά σου για πάρει τη καφέ. Και εγώ δουλεύω 18 ώρε και 19, αλλά τι επιδοτήσει δεν πήγα στο καζίνο να τι ρίξω. Κοίταξα να αγοράσω ένα μηχάνημα για να κανονίσω τη γη μου. Και να μπορέσω να γίνω λίγο καλύτερο. Αλλά όταν έχω τα τελευταία με Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνα μόνη την πετύχη ψιλοκομμένο. Μήπως αυτοί που βρίζαν τον γιατρό τον ζηλεύανε. Η μισή σίγουρα. Εγώ δεν είπα για τον γιατρό, αρέσει. Τι λέγαμε το σήμερα. Ναι. Κατάλαβε. Είναι κακιά δουλειά, ξέρει. Αν εγώ έχω 3 γίνε στην αυλή μου, εσύ δεν κοιτά να αγοράσει 4. Έτσι να ψοφήσουν οι δικέ μου. Ναι. Είναι άσχημο πράγμα. Αυτό έχουν και τα αυτοίλε τώρα. Δηλαδή. Εσύ βλέπουν ένα νέο ήλιο που ανατέλει και λέγεται ΑΕΠ. Έστω και να πάθουμε κακό εμείς και να κοιτάμε γίνω καλύτερα από εμάς. Το τρίμα το πήρατε, ρωσίστε το, ηρεμήστε, κολλέστε το και ελάτε και στο τελικό τυπένιο ρωτήστε ένα τρίμα λαφούμα, εάν μπορέσετε. Ελάτε και στα πλειολόγλα, ελάτε λίγο τα υλοπετάλια. Λέγε εσύ τώρα. Από πίσω οι γραμμές, έτοιμες είναι οι γραμμές τώρα. Από πίσω σε κράξουνε τώρα. Κλείσει και να δεις τι έχεις να πάθεις. Με επιχειρήματα να δεις τώρα τι κράξη μου θα φας τώρα. Πάνε, από εδώ. Πάλι κούλα θα σε λέω. Τώρα να πάλι κούλα θα δεις τώρα από πίσω περιμένοντα τα καρτάσια. Εγώ είμαι δημόσια και το λέω δημόσια και κλείνω με αυτό ότι αν στο τελικό. Και κλείσε με αυτό. Είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ θα είμαι σε εκπομπή του Αρτόπουλου για αυτό το δημοσιογράφο θέλει. Εδώ θα είσαι. Και άμα το χάσει. Εδώ θα είσαι. Θες δεν θες. Και άμα το χάσει. Ορίστε θα δώσω συγχαρητήρια. Μάλιστα. Ωραία. Τα λέμε. Τα λέμε, Νίκ. Γεια σου, φίλε. Επόμενος κύριος. Πάρε με. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι γίνεται, καλά. Καλά, εσύ, φίλε. Έτσι λέμε εμείς εδώ. Μια χαρά είστε. Να θυμίσω λίγο στον αριθμό. Πρώτον, να θυμίσω. Βασικά, ο τελικός θα είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αλλά μπορούν να είναι με τους φίλους τους, γιατί κάποτε. Οι αστυνόμοι θέλουν να γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Α, ο τελικός είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αυτό. Ναι, σου λέω τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Άλλο τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να μπει και όχι στο μνημόνιο. Τέλος πάντων, μπορούν να θυμηθούν το παρελθόν. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Κωστή, να σου πω δύο-τρία συνθήματα. Ναι. Χωρίς βρίσιμο, που υπάρχουν αυτά. Και, και θέλω να διάψω από την Καστοριά να διαψεύσει. Φίλο ΑΕΚ, φίλη. Να το τριφίλη. Για τον Παναθηναϊκό, αν το θυμάσαι. Ναι. Τρίλο ΑΕΚ ενωμένοι, όλοι οι άλλοι να ενωμένοι. Και ένα για μας, νομίζω ήταν, πώς έλεγε να δεις, πρωτάθλημα Αυτρίλος και Κύπελλο εμείς και εσύ λέει του ΠΑΟΚ να πάνε να... Ναι. Μη. Αυτά που κάνανε με τους γάμπους και Κερκίδα μαζί και αυτοί. Δεν μπορούν να πούνε τίποτα. Λοιπόν, έχω κάτι από κόμματα εδώ να σου στείλω, μα δες, κάτι ΑΕΚ Μύκονος και ΑΕΚ Μανδραϊκός. ΑΕΚ Μύκονος και ΑΕΚ Μανδραϊκός, ναι. Ναι, και, και Σαλαμίνα ΑΕΚ. Ραφίνα. Τότε που δεν είχαν χορηγό στη φανέλα. Το θυμάσαι. Και δεν είχαν διαρκεία, δεν επικυρώσουν. Αυτή η ομάδα που έχει βάλει μέσα την Ελλάδα βγαίνει τώρα ο άλλος και μας μιλάει γιατί. Γιατί μας μιλάει. 170 εκατομμύρια χρέη. 40 εκατομμύρια χρέη. Έβγαινε ο Νικολαίδης κάποτε, έλεγε γιατί να πληρώσει εφορία, τι με νοιάζει. Ναι, αλλά έπαιρνε πιθαράδες τότε. Μαύρα τιμολόγια εκεί. Αλλά όλα καλά. Γι' αυτό είμαστε εκεί που είμαστε στα χώρα, να ξέρεις. Ναι. Γι' αυτό και τίποτα άλλο. Γιατί υπάρχουν κάτι τσουτσέ. Τέλος πάντων, άστο. Καληνύχτα και. Όχι, μην πεις καληνύχτα. Το μπράντι θα μας το πεις. Το? Για το μπράντι. Για το απεριτίφ. Η βερμούτ ήταν. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι έσχος. Πρώτα απ' όλα. Αν ισχύει. Τι ισχύει, φωτογραφίες υπάρχουν. Ωραία. Ισχύει. Με τα μάτια μας το είδαμε. Για λίγο. Κώστα, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που υπάρχει μέσα ο ιός Ξεσιανού, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Είμαι απογοητευμένος, φίλε. Ο ιός αυτού ο οποίος μας έσφαζε κάπου. Ο Καγκάτσο, το θυμάσαι, Κώστα. Δηλαδή, ρε φίλε, λες. Ναι. Δηλαδή, λες, ρε φίλε, ότι. Τι να έχω εγώ. Τι απέτηση να έχω. Αν έγινε. Με στην πάει μου. Λοιπόν, έγινε, τα λέμε, φίλε. Πάμε στις ώρες. Πάμε σε ένα. Πάμε διάλειμμα μικρό, 50 δευτερολέπτων. Ο μεγάλος μέσα, ξέρεις. Έτσι. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λυσάξανε χθες με τον γιατρό. Λύσα κακιά. Τότε τέτοια ζήλια να υπάρχει στους δημοσίους υπαλλήλους. Καλημέρα. Μεγάλη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, ναι. Ορίστε, κύριε. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. 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 Γεια σου, φίλε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι από τότε που κόπηκαν οι μισθοί και τα δώρα, η αγορά έχει νεκρώσει. Έχει νεκρώσει η αγορά, έχει πέσει 60% το λιγότερο. Καταρχήν συμφωνώ με αυτό που λες, Κωστή. Πολύ ζήλια, φίλε, για τους δημοσίους υπαλλήλους. Όχι ζήλια, μίσος, φθόνο. Τώρα, φίλε, εγώ ζηλεύω τη γυναίκα μου, δημοσίους υπαλλήλους, με κακιά ζήλια κιόλας. Τι μου λες. Ίσως δικαιολογημένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Τι ταΐζει η γυναίκα, εν μέρη. Εγώ είμαι ιδιωτικός, γι' αυτό τη ζηλεύω. Α, τη ζηλεύεις, ναι. Συγγνώμη. Εν μέρη, δικαιολογημένα, τέλος πάντων. Καταρχήν το κύπελλο είναι του ΠΑΟΚ φέτος, παιδιά, δεν είναι ΠΑΟΚ. Είσαι καλός. Το κύπελλο είναι του ΠΑΟΚ. Ναι, από ό,τι έμαθα σήμερα η μαγνητική του Πρίγιοβιτς, το κόκαλο 70% δεν έδεσε. Άρα δύσκολα, άμα δεν. Ναι. Θα τον δώσουν παυσίπονα. Δεν ξέρω αν τον δώσουν παυσίπονα. Με τον Κλάους θα πας. Θες να πάρεις το κύπελο. Αν πάρεις με τον Κλάους το κύπελο είναι μεγάλη μαγιά. Για μένα το outsider, το μεγάλο είναι ο Ολυμπιακός. Φαντάζεσαι να πάρει ο Ολυμπιακός το κύπελο με το Λεμονί. Φαγώθηκες, βρε Χρουσούζη, θα το πάρει και γίνει καμιά στραβή, θα το πάρει, να πούμε έτσι πως το κάνεις. Λέγε, φίλε. Επειδή μιλάς ακατάπαστο όπως ο Αγγτζής, δεν άκουσες ότι δεν είμαι παοκτζής. Ναι. Και σε πήρα να σου δώσω μια συμβουλή όπως και εσένα και στον Στέφανο. Έλα. Στέφανε,
δεν αφήνεις πρόταση του Ραπτόπουλου, ασχολείστε. Ό,τι και αν λέει το σχολιάζεις, είναι συμβουλή σου δίνω τώρα, έτσι. Κριτική σου κάνω καλοπορία, ρε, άμα θες δέξου την, αν θες όχι. Δεν τη δέχεται. Όχι, δεν τη δέχομαι. Καλά, εντάξει, δικό σου θέμα, δεν το συζητάω. Είναι κουραστικό αυτό που κάνεις. Σε κάθε πρόταση του Ραπτόπουλου να σχολιάζει να, και εσύ, ας πούμε, να συμπληρώνεις. Σταμάτα ρε φίλε, μη. Ναι ρε Ραπτόπουλε, ναι ρε και εσύ Κωστή, μιλάς, ακατάφαστα, παίρνει κάποιος τηλέφωνο. Θέλει να πει ο άνθρωπος τον καημό, το πω. Μην το πας αργά ρε, πάμε, βάλε Τετάρτη, πάμε. Την άποψή του. Βρε, εγώ τον δένω τόση ώρα εδώ πέρα να μην μιλάει για να μιλήσει. Προς δώσουν και... ένα ψηλό direct λίγο έτσι να, να δεν κάνει. Δεν νιώθει ρε το σκύλι του πολέμου. Στο τέτοιο, στην κοιλιά δώσουν λίγο να πονέσει. Δεν μπορεί. Έφαγε φακές σήμερα, δεν τον κάνω ζημιά. Έγινε παιδιά, χάντε καλά. Γεια σου ρε φίλε. Ωραίος ρε. Ρε τον άνθρωπο τι είπε ρε. Direct. Πες το Βλάχο το Χανουμάκι λέει να κάτσει να δει το μία φορά ήταν ο άνθρωπος. Η επιστήμη, κατάλαβες λέει τα γάρι. Α, εκθήρα 7 εδώ ρε, σας γλεντάμε χρόνια. Όπα, 47. Να τους 7 θύρα 7. Ράπες το Χανουμάκι, ροζ φανέλα μονάχα στα... Ναι, όπα, δεν το λέμε αυτό. Κούλα. Είτε τον αεξίνα αρεώνει. Να, κούλα ακούγεται από μέσα. Κούλα. Κούλα. Να τους, ποιος είναι αυτός. Έλα ρε μεγάλε. Από το βάθος. Έλα. Κούλα. Τον είπα εγώ τον Βλάχο, να μην δω ότι τον περιμένουν στη γωνία, δεν μ' άκουσε. Να τι τώρα. Κούλα, ε. Δώστε του κάνα χάπι. Τον Τζόνι Μαύρο θα μας πεις, τον Τζόνι Μαύρο, κούλα λέει. Τον Τζόνι Μαύρο. Τον Μπράντι, το Λικέρ. Τον Μπράντι, το Λικέρ. Το υποβαθμισμένο, βρε. Τι στηρίζει αυτό, τη Βερμούτ. Ένα λεξοτανίλι κάτι. Ο Βλάχος αυτό στηρίζει σαν τον Άδων. Πήγε εκεί με τον καράπα, πάτε. Βγαίνετε, πείτε για τον άλλο που έπινε τα Μπράντι τώρα. Μακεδονομάχη. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, Κώστα, πώς βλέπεις τον Μπάουκ τώρα για τελικό κυπέλλου με Κλάους μπροστά και Κουλούρη δίδυμο. Με κανένα από τους δυο θα πάει τελικό έτσι. Αν ο Ίβιτς είναι έξυπνος που είναι γιατί είναι Σέρβος και είναι και άχυλος και είναι και μοχθηρός, δεν νομίζω ότι θα βάλει ούτε τον Κουλούρη ούτε τον Κλάους. Θα βάλει Πρίγιοβιτς, Πέλκα ή Πρίγιοβιτς 4-4-2 με Ρόμβο θα παίξει. Και θα παίξει και μπάλα και θα πάρει και προκρισάρα. Άμα παίξει με τον Κλάους ή τον Κουλούρη, την κάτσατε τη βάρκα. Είναι τεφορμέ τα παιδιά. Δεν μπορεί. Ήθελα Ολυμπιακό τελικό, αλλά από τη στιγμή που ακούω αυτόν τον Βλάχο από την Καστοριά. Ναι, θες ΑΕΚ τώρα, θες ΑΕΚ. Την ΑΕΚ την κούλα, να την κάνω ένα 2-0. Τρία σε έβαλε η κούλα και εδώ με αδικία την πήρες. Με το κάρι του Χριστοδουλόπουλου στο 80. Για ποια αδικία εδώ. Τι ποια αδικία, ένα μέτρο βγήκε μπάλα out. Τι ποια αδικία. Βρε καβό. Άμα το φάσεις εσύ κάτω αυτό, η φτέρνα του Ιντέγια ήταν πιο μπροστά, έγινε με μάχη εδώ πέρα. Θα έχουμε κλάματα, θα έχουμε ιστορίες, κόλπα, ιστορίες. Σιγά, αυτό, σιγά, τα κουμπιά. Σιγά, στροπελέκι. Λέγε. Έπεσε. Επόμενη γραμμή. Πήγε να πατήσει την ανοιχτή ακρόαση. Πάτησε το κόκκινο. Θα έχει δάκτυλο σε κουμπί. Πάμε, επόμενο. Καλημέρα, κύριε. Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώ τον κύριο. Τι έγινε. Γεια σου, φίλε. Είναι και ο Βασίλη, εκεί. Ποιο είναι ο Βασίλη. Όχι, ο Βασίλη. Όχι, είναι. Ο Παύλο Κοντρέρα είναι εδώ. Έχουμε ένα Κοντρέρα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Σήμερα με έκοψε ο Ραγκάτση. Πήρα στο Ραγκάτση και μπροστά και με έκοψε. Κλειωμένη. Γιατί σε έκοψε ο Ραγκάτσης. Ξέρεις γιατί μου έκοψε. Για πες Κλεό. Λοιπόν, του είπα ότι κάποιες διαιτητές είναι κόσμημα για την διαιτησία και ότι ομορφαίνει την ελληνική διαιτησία. Ποιος. Ο κύριος Πάθας. Ναι. Και με έκοψε κατευθείαν. Γιατί. Τι έπρεπε να πω δηλαδή, ποιος είναι ο καλύτερος διαιτητής. Ο Σιδηρόπουλος. Ο Σιδηρόπουλος. Αμέ. Δεν θα με έκοβε. Όχι. Μάλλον. Σίγουρα δεν αδίκησε, σε μάλλον δεν αδίκησε πάρα σίγουρα. Πολύ τον Πάοκ. Βρε, κοίτα τα χάλια σου τώρα. Μήπως τον προκάλεσες καθόλου γιατί δεν άκουσες. Ψήφισες Γαλατσόπουλο. Όχι, δεν τον προκάλεσες καθόλου. Χάρισε από το Περικλή Αμανατίδης αδιάφορο μάτς. Τι να σε κάνω. Δεν ψήφισε ο Κλεό Γαλατσόπουλο, φίλε. Τι. Δεν ψήφισε. Ψήφισε Γαλατσόπουλο. Δεν το γνωρίζει τον κύριο, τι είναι αυτό. Είδες. Ο Γαλατσόπουλος. Είναι ο πρόεδρος της Εσάκη που στα Πάοκ άρισε φόρεζε σκουλίκι. Αυτό είναι γεγονός. Δεν ξέρεις, λοιπόν, όχι, δεν το γνωρίζω. Η κυρία Τζόρτζια όμως ψήφισε. Η Τζόρτζια όμως ψήφισε. Στην αρχή μιλήσατε λίγο για μπάσκετ. Ναι. Ήταν εδώ ο Στέλιος, γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Ο Στέλιος να ασχολείται με τον μπάσκετ μια φορά τη βδομάδα, λέει, για τον μπάσκετ. Εφόρη στη Σύλληση όλη την εβδομάδα, ναι. Ομορφοκούρελος και πολλά. Ποδόσφαιρο. Ναι. Βγαίνουν οι εκτίδες, βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Κάποια στιγμή θα βγουν και οι Αριανοί, πιστεύω. Εγώ βγαίνω αρκετά τακτικά. Ναι, σ' ακούω. Στα 40. Και το έχω πει, και το έχω πει από την αρχή ότι ο Άρης θα ανέβει στην κατηγορία. Πώς, θα ανέβει στη Super League. Θα ανέβει.
Θα τον ανεβάσει ο Ιωαννίδη σαν τον Ιωαννίδη. Όχι, η Βέρεια θα τον ανεβάσει. Πώ. Δεν ξέρω ποιο θα τον ανεβάσει, αλλά ο Άρης θα ανέβει στην επόμενη κατηγορία. Πώ ανέβει, ρε παιδί. Ναι. Με 20 τρόπου. Πες μου έναν τρόπο. Λοιπόν. Αυτό θα το δούμε στο τέλος. Δεν χρειάζεται να λέμε από τώρα αν θα ανέβει, πώς θα ανέβει και να βγαίνει ο ένας από τότε και το μακρύ του. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει αυτό που λέει. Με συγχώνευση. Το να βγαίνουμε. Πώς, με τι. Το να βγαίνουν. Δεν θα γίνει άλλο αφημί. Ο Άρης είναι Άρης. Δεν θα πάρει άλλο αφημί. Λοιπόν, το να βγαίνουν. Ξέρεις τι με πειράζει. Τι σε πειράζει. Όλες, λοιπόν, το να βγαίνουν οπαδοί άλλων ομάδων. Ναι, και τι λένε. Έτσι. Ναι. Και να ασχολούνται με την ομάδα, να ασχολούνται με τον Άρη. Να μην έχουν να πούν τίποτα με για την ομάδα. Ρεκλαιωμένοι. Με εμάς ασχολούνται, μια χαρά κάνουνε. Μπράβο, μπράβο. Με εμάς ασχολούνται. Μερικοί είναι ήρωνες, προκλητικοί και δεν τους κόβεται. Εντάξει, μωρέ, τι να τους κόψεις. Καζούρα κάνουμε εδώ πέρα. Και εμένα με πειράζουν και εγώ πειράζω Παοξίδες και Ολυμπιακοί με πειράζουν και το αντίστοιχο. Μα αυτό δεν το βλέπω είναι σε ένα βαθμό. Ναι. Αυτό είναι σε ένα βαθμό. Εντάξει τώρα, αν έχει την αίσθηση του χιούμορ, δεν προσβάλλεσαι από αυτό. Εγώ ειδικά καθόλου, ρε παιδί. Εντάξει, αν είναι κάποιο πολύ μυστήριο ή στραβοστόμης και το κάνει από κακία, λοιπόν, τον βάζω στη θέση του. Παίρνω δεν έχω μήνυμα από τον Χρήστο Γκάλι και μου λέει: ο Κλεωμένης είναι δικό μου μπασκετικό ακροατή. Ξέρει καλό μπάσκετ και μπορούμε να μιλάμε. Κάτω τα χέρια του Κλεωμένη. Μάλιστα. Ναι, ο Χρήστο Γκάλι είναι εξαιρετικό δημοσιογράφο. Ναι. Θα κάνει ρεπορτάζ σε μικρή ομάδα. Κλεώ, εγγύηση όμω ο Κλεώ. Ναι, ναι, λοιπόν, καλή συνέχεια στην σας. Έγινε, φίλε, κλαίω. Και έγινε. Τα λέμε. Άντε, και με την άνοδο εμείς. Δε, είτε με τον ένα, με τον άλλον τρόπο. Δε. Πάμε παρακάτω, έχεις μηνύματα. Ραπ, το ίδιο μας έλεγες και πέρσι, ότι ο θρύλος τα επόμενα χρόνια θα περάσει μεταβατική περίοδο και ότι η ΑΕΚ και η ΠΑΟΚ θα πάρουν όλους τους τίτλους. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Πάλι ο χειρότερος θρύλος όλων των εποχών πήρε τον τίτλο. Μπορεί και κούπα του χρόνου με σιώπη, Σωτηρίου, Βέλιο και άλλους που θα ξαναπάρουν τον τίτλο και του παράχρόνου. Όσο για ΕΠΟ, Klein Mind, τα κοράκια πλέον ανήκουν στην UEFA. Άμα πάρουν την UEFA, τότε μπορούν να μπορέσουν να πάρουν τίτλο. Λέω 5-12. Δεν ανησυχεί δηλαδή για το στάδιο του Ολυμπιακού ότι μπορεί να περάσει σε άλλα χέρια. Έτσι, ναι, ναι. Ας μην ανησυχεί. Καλημέρα. Πάμε. Ναι. Ναι, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, φίλε. Ναι, γεια σας, Βασίλης από Θεσσαλονίκη, Αριανός. Ναι. Ήθελα να πω, πριν ένας φίλος ανέφερε ότι ο Άρης είναι πολύ κατώτερος από τον ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να πω ότι ο Άρης πριν 7 χρόνια ήταν δεύτερος στο πρωτάθλημα, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω πού βρισκόταν. Στο μπάσκετ. Όχι, όχι, στο ποδόσφαιρο. Δεύτερος ήταν. Πότε δεύτερος ήταν στο πρωτάθλημα, το 10. Α, στην κανονική περίοδο λέει. Τι έγινε, ναι, ναι. Το βιβλίο, να δεις το βιβλίο ιστορίας πότε ήταν καλύτερος ο Άρης για να βγεις να μας τα πει. Μη συγκρίνεις τον Άρη με τον ΠΑΟΚ. Μη συγκρίνεις τον Άρη με τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν έχουμε μεγαλύτερη ιστορία από εσάς. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πες τα, Βασίλη, πες τα. Εγώ ήθελα να εξηγήσω στο γύρο που με έκανε ερώτηση γιατί ποιο μας περιμένεις να δεις με περισσότερη αγωνία και από ποιον σε κάνει πιο άσχημη αίσθηση να χάσει και τον εξήγησα τον λόγο. Αυτό ήταν τώρα. Αν παρεξηγήθηκε, τι να πω. Όχι, όχι, οκ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Βασίλη από το κέντρο. Ο Βασίλης από το κέντρο. 7 χρόνια πριν. Έχω και εγώ Βασίλη από το κέντρο, δεν βγαίνει όμως. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο Βασίλη. Ο Άκερο. Κέντρο. Καλημέρα. Όπα. Δεν πήγες για ύπνο εσύ, δεν πήγες. Δεν θα πας. Το μετάνιωσα. Το ξέρω, δεν θα πας. Δεν μπορεί. Το μετάνιωσα, δεν πήγα. Ε, φέρει με τη λιμουζινέτα. Κάθε φορά αυτό θα γίνεται με εσάς. Άσε τώρα, το πορτοφόλι το πήρες για να έρθεις εδώ. Το πορτοφόλι βεβαίως. Θα σας πω εγώ τι. Τότε σας αφήνω λέγει. Έχασες ο μεγάλο καρτός. Έχασες την Κατερίνη, έχασες την Καστοριά. Δεν έχασε τίποτα. Τότε σας αφήνω λέγει. Πες τα. Κύριε Ραπτόπουλε, να σας βγάλω εγώ καταρχήν να πω μια καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί να και να απαντήσω στο Κλεωμένη άλλη φορά θα τους λες ότι ο καλύτερος διαιτητής και ειδικά το Ραγκάτσε, αυτό το θεόρατο παιδί της δυτικών συνοικιών, ο καλύτερος διαιτητής ήταν ο Ζλατάνος μαζί με τον Μίχαν, μακράν οι καλύτεροι. Συμφωνείτε κύριε Ραπτόπουλε? Εγώ συμφωνώ απολύτως. Μέσα σε 15 μέρες μόνο αυτοί. Έτσι, πεντακαθαρίδιδες, τα ξεπλύναν όλα. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, Στεφανάκο, δεν το παίρνεις τον κύριο Ραπτόπουλο να πάτε εκεί στο χωριό να κάνετε ένα καφενείο σαν το Φωτόπουλο με τη Βασιλιάδα? Έτοιμο να σας φέρουν το φλιτζάνι. Στο χωριό, έτοιμο το έχω. Το φλιτζάνι, ναι. Να σας φέρουν το φλιτζάνι να βλέπετε, θα πέσει ο Ηρακλής, θα κερδίσει ο Περικλής ο Αμανατίδης, θα παίξει τελικό ο άλλος. Τι είναι αυτά, κύριε Ραπτόπουλο, τι ακούμε εδώ τώρα με σας. Και κύριε Ραπτόπουλε, να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση. Παρακαλώ. Κουρβουασιέρ,
ή πιο μεγαλόκαρδος. Ναι. Έτσι έχει μία φιάλη στην προσωπική του συλλογή. Ναι. Μία φιάλη κοστίζει γύρω κοντά στα 2.000 ευρώ. Γνωστό ναι. Αυτό. Εντάξει. Βέβαια, Λέσεντζε δεν κουρβουασιέρ. 42% αλκοόλ είναι. Ναι. Έτσι είναι, ναι, είναι παλαιωμένο σε παλιά δρίνα βαρελάκια και πουρο κοχύμπα. Ξέρετε, λες, κοχύμπα είναι... Του Κυρσάβα τον περίμενες μέσα στο Χίλτον ή έξι λιμουζίνα ήσουν, τα είδες όλα? Εγώ ήμουνα έξω μαζί με τους άλλους οδηγούς, ήταν και ο οδηγός. Α, κύριε Ραπτό που λέγεται, ναι. Χαιρετίσματα και από τον οδηγό του Ντόντου. Του Τέο. Α, μάλιστα. Ξέρετε, μου λέει ρε φιλαράκι, μου λέει μήπως έσκεσαι να σου δώσω κανένα δανεικό. Όχι, ρε, μου λέει κάτι έμαθα, λέει πήγε σε ένα μαγαζί να φας, λέει, και είχε ξεχάσει το πορτοφόλι. Λέει γιατί εγώ λέει, είμαι συνηθισμένος. Καλά, άστα αυτά, πες μου τώρα. Ο χοντρός φεύγει. Όχι, πού να πάει ο χοντρός. Ξέρω εγώ έτσι, κύριε Μαθαίνα. Στα καλύτερά του. Ορίστε, είναι. Τα κεντρικά σε μιλάνε. Τελείωσε, ήδη συγκάλυψε. Στα καλύτερά του είναι. Πού θα βρει τέτοια παιδική χαρά, κύριε Ραπτόπουλε. Με σερτάκι λεμονή. Ναι. Θα πάρει και τον Νταμπλ. Εδώ το πήρε βρε ο Σεγκούρα τον Νταμπλ. Ο Σεγκούρα, μην μου το θυμίζει. Ο Σεγκούρα, μην μου το θυμίζει, του Σεγκούρα με πονά. Θα πάρει ο Σερτάκης, κύριε Ραπτόπουλε. Αλλά βρήκε και δεν το βλέπετε, δηλαδή. Βλέπετε ότι καταρχήν τι θα έχει κάνει ο Κυρτάκης, ο Σερτάκης. Σαν ποδοσφαιριστής πήρε Νταμπλ. Πήρε. 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 Σαν προπονητής πήρε. Πήρε. Πότε γιατί πήρε. Να μην το πάρει και σε μία δεύτερη φορά και να ηρεμήσει μετά, να βγει στη σύνταξη. Έτσι, να αράξει εδώ στο Πασαλιμάνι. Όχι και να πάρει ξανά ο Τάκης Ντάμπλντορ. Θα πονέσει πολύ η Θεσσαλονίκη εδώ με κύπελο, άμα το πάρει. Μπα, η Θεσσαλονίκη πιο πολύ. Καλά, μια ζωή πονάτε εσείς στη Θεσσαλονίκη. Είσαστε η μοναδική πόλη που δεν έχει καράβια στο Θερμαϊκό. Δεν έχει στο λιμάνι καράβια. Έτσι. Το μόνο καράβι είναι αυτό που κάνει μια βόλτα και το άλλο που γίνεται δυσκότητα και εκεί μπροστά στο Μακεδονία Πάλα. Να ρωτήσουμε τον Κρυσάβα να σε βάλουμε μέσα εκεί. Με τον Κρυσάβα να πάμε μια βόλτα. Να ρωτήσω, κύριε Ραπτόπουλε, κάτι άσχετο παλιό. Δεν μου λέτε. Εκείνη η γυμνή φωτογράφηση μεταξύ των ακροατών σας της βραδινής εκπομπής επιτεύχθη ποτέ? Όχι. Ποτέ, ε? Όχι. Τώρα θα κάνουμε καινούργια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε Κωστάκη, και να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Η Ατλέτικο Μπιλμπάο, ναι. Το μακρινό Μπιλμπάο που ναι. Έχει αυτή την ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Θέλω να μου πεις πόσους λεγιονάριους έχει που δεν είναι Βάσκη. Δεν είναι Βάσκη, πόσους έχει τώρα? Ναι. Τώρα δεν ξέρω, πάντως πριν 2-3 χρόνια δεν είχε κανένα που να μην ήταν Βάσκος. Έχει ρε παιδιά έναν από την Κάνα, βρε. Έχει. Ένα λεγιονάριο έχει αυτό το μακρινό Μπιλμπάο, ρε φίλε. Πόσους λεγιονάριους έχετε στην πόλη σας, κύριε Ραπτόπουλε? Καληνύχτα, κύριε. Την καληνύχτα μου. Καληνύχτα. Ο Γεωργίου, ο Γιώργος, τα λέει εδώ και μέρες ότι ο Ιβάν πήρε το στέμα του αυτοκράτορα. Επειδή ο κάτοικος της Λίμνης θέλει επιχειρήματα, ρε βλάχε, Ευρώπη έχεις να δεις από το Πασόκ, λέει. Κυβέρνηση και έχει φεσώσει το δημόσιο 400 μοίρια βρε. Και ακόμα από κάτω μου είσαι ρε βλάχε που σου αρέσει που είσαι και από κάτω. Σπίτι σου ο Πάοκ θα κάνει πιο γρήγορα γήπεδο από σένα. Ρε άφραγκε. Λέω 3.39. Πέσανε 5 γραμμές. Καλούμε πάλι. Καλημέρα κύριε. Όποιο πάρει τώρα βγαίνει πρώτο. Βγαίνει πρώτο. 5 γραμμές ρε. Ναι, καλημέρα. Ναι, αφού σβήσαν τα κουμπάκια. Χαίρετε. Γεια σου. Καλώς. Χαίρετε. Τι κάνετε? Φλόγο φλόγο κάνουμε. Καλά, πάντα φλόκο φλόκο κάνει εδώ η πόλη. Τι φλόκο, θα φλόκο. Κάνει. Θα κερδίσει ποτέ? Πού να κερδίσουμε εδώ πέρα? Διακρίνω... Στην κακιά την πόλη, ρε παιδί μου. Διακρίνω μια εμπάθεια με το φίλο μου το Ραγκάτσι. Για ποιο λόγο, κυρία μου? Με το φίλο του το Ραγκάτσι? Ναι, γιατί, τι έχετε να πει. Αν δεν γίνει άνθρωπο, δεν. Και δεν είναι η μόνη, είναι ούτε ο κλωμένη είναι ο μόνο. Είναι πολύ. Είναι πολύ. Έλα, μην παρεξηγείς. Γιατί δεν ξέρει να φέρεται, δεν ξέρει να μιλάει στους ακροατές. Σαν άντρας δηλαδή, σαν ακροατές. Ό,τι το συμφέρει, μιλάει. Όταν δεν το συμφέρει, κρακ, κλείνει. Άντε ρε. Ε, ναι, δεν τον έχεις ακούσει ποτέ. Εσένα σε και δεν καταλάβεις. Τι είπες και εσύ. Λοιπόν, πάει αυτός, άτον αυτό, με πινέζει, δεν ασχολούμαι. Ο πίσω ο Χατζητέτιος μου στέλνει να σε δώσω χαιρετίσματα. Ποιος? Ο Χατζητέτιος που λες. Ποιος ο Χατζηφέτης? Ο Χατζηφέτης. Χατζηλουκούμης. Ναι. Χαιρετίσματα έχεις. Να του δώσεις και εσύ τα χαιρετίσματά το μου. Το καλύτερο παλικάρι. Δικός μας είμαι να ξέρεις. Βέβαια τι. Δεν ξέρουμε. Να χαιρετίσματα μου σηκώνει το χέρι από πίσω. Δικός μας είναι δικός μας. Κουρούκου σήμερα τι φαΐ έκανες? Ο Χιλιτήρης θα κάνει εκπομπή. Θα κάνει. Εδώ είναι ο Γιάνναρος ο δάσκαλος. Ναι.
για να τον ακούσουμε μετά, γιατί χθε την κοπάς και δεν μπορέσαμε να κοιμηθούμε. Χωρίς Γιάννη δεν κοιμόμαστε. Άμα δεν πάει 4 παρά 20 φορέ. Χωρίς Γιάννη δεν κοιμόμαστε. Απαπα, μα δεν πάει 6 ώρα. Έτσι, ναι. Κουκουρούκου, τι ώρα κοιμάσαι? Τι ώρα κοιμάμαι? Ναι. Ανάλογα, 5 η ώρα, 6. Όλες οι ηλικιωμένες κυρίες αργούνε να κοιμηθούν, δεν τις πιάνει. Όχι ηλικιωμένοι. Όχι ηλικιωμένοι. Πόσο μας προσβάλλεις τώρα. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Σοφία κατά τις 10 η ώρα ξυπνάς. Με 4 ώρες είσαι καλυμμένη. Όλες οι γριές. Ω, 10 η ώρα πολύ είπες. Πιο νωρίς. Βέβαια, τώρα θα σκοθούμε, τώρα θα συμμαγκάνουμε, τώρα θα μαγειρέψουμε, τώρα θα πλύνουμε. Κουκουρούκου, πόσο χρόνο είσαι? Πόσο με κάνεις? 60. Εγώ 65 λεπτά. Εγώ λέω 37. Μόνο. Πόσο είσαι? 52. Μόνο. Αφρόσερε. Μόνο. Το 64 γεννήθηκα. Το 64 γεννήθηκα. Αφρόσερε είναι η κυρία Σοφία. Το 64 άμα γεννήθηκε, 53 είσαι. Δεν είσαι. Ο Γιάννης βάζει τους λύκους από μεγάλη κάνει. Φωνή έχει για πιο μεγάλη, γιατί. Φωνή έχω για πιο μεγάλη, αλλά είμαι 52 χρονών και με ταυτότητα. Όχι, σαν έχουμε και ταυτότητα. Δεν έχουμε και ταυτότητα. 64, αλλά δεν είχε την κανονική την ταυτότητα. Του δείξει την ταυτότητα που έχω. Του Παλαθηναϊκού, την πράσινη θα του δείξω. Από κόμμα τι ψήφιζες? Από κόμμα, πάντως όχι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, τι. Από κόμμα ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Α, είσαι και δεξιά. Δεν το έλεγα δεξιά. Τι είσαι? Εγώ βασικά είμαι βασιλικά. Α, δικιά μας μπιτζίμ είναι. Μπιτζίμ είναι δικιά μας είναι αυτή. Δηλαδή τον Κωνσταντίνο, τον βασιλιά τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος και ξερό ψωμί. Και ξερό ψωμί, ε. Αυτό το πιο καλά. Και επέν. Όπα, τα βαριά χαρτιά. Αυτά τα δύο και Παπαδόπουλος. Τώρα πας. Ένας τέτοιος μας χρειάζεται, ρε παιδιά. Ναι. Για να φύγουν όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν πιάσει τις 150 θέσεις και όλη μέρα ενημέρουν τα νύχια τους. Ζήτω Στέλιος. Πατακό δηλαδή γουστάρεις? Ζήτω Στέλιος. Μακαρέζο γουστάρεις? Πέθανε ο Πατακός. Πρόσφατα. Πατακό. Ναι, δικιά μας είναι. Πατακό. Ωραία. Ο καλύτερος ήταν. Δεξιό, αναρχικό, βασιλικό. Ό,τι θες. Με το μυστρί να γυρνάς. Πατακό. Ναι. Όσο για το γιατρό. Ναι. Ρε γιατρέ. Γιατρός. Ναι. Ναι. Ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Δικαίωμά σου να ψηφίσεις ό,τι θες δεν μας πειράζει. Ναι. Κακό είναι. Αυτό όχι. Είπα δικαίωμά σου να ψηφίσεις ό,τι θέλει. Δεν πιστεύω και ψηφίζει ό,τι θέλει. Το κακό ποιο είναι? Το κακό ξέρεις ποιο είναι? Για να μάθω. Ότι είναι δημόσιος υπάλληλος. Κακό είναι? Είναι. Γιατί είναι κακό? Γιατί αντί να δουλεύει όλη μέρα κάθεται σε ένα γραφείο και δεν ξέρει τι να κάνει. Να κάνω. Ενώ ο Στεφανάκου δες το να. Δες. Χαρά ζωής ρε παιδί μου. Τρίχει για να βγάλει όλη μέρα ένα μεροκάμα και γίνεται το πώς του να με το συμπάθιο. Πες τα γιατί τα λέω εγώ και με φωνάζουν. Να κάνω με το συμπάθιο όπως η κόρη μου. Τρίχει για να βγάλουν ένα μεροκάμα του. Θέλω να πω το εξής. Θα ήθελες η κόρη σου να είναι στο δημόσιο? Με τίποτα. Ούτε ο άντρας μου ούτε εγώ. Με τίποτα. Ρε Κουκουρούκου, διακρίνω. Εξετάσεις το πανεπιστήμιο, ναι, να δίνε ανάλογα που θα περνούσε όμως. Ρε εσύ Κουκουρούκου, όχι. Με αφορμή το τηλεφώνημά σου, διακρίνω ένα μίσος των Ελλήνων στους δημοσίους υπαλλήλους. Ένα φθόρο. Βέβαια, γιατί είναι και πολλοί δεσίτες και παίρνουν και 100 μισθούς. Ρε παιδάκι μου, άνθρωποι κι αυτοί δεν είναι, δεν ζουν στον ίδιο τόπο, Έλληνες δεν είναι κι αυτοί. Γιατί τους βρίζετε? Γιατί τους ζηλεύετε? Γιατί τους φθονείτε? Καταρχήν δεν είναι ζήλια. Ζήλια είναι. Ζήλια. Όχι, δεν είναι ζήλια, κάνεις λάθος. Τι. Δεν είναι ζήλια, ούτε μίσος, φθόνος, ούτε τσατίλα ζήλια. Είναι, πες το, τσατίλα είναι. Ζήλια, φθόνος. Τσατίλα, ναι. Τσατίλα, άλλο μίσος, άλλο ζήλια. Τσατίλα είναι, πες τα κυρία Σοφία. Όταν κάποιος δουλεύει στη ΔΕΗ, παράδειγμα, και έχει την έκπτωσή του σαν υπάλληλος της ΔΕΗ. Θα μην είναι. Ναι. Εγώ γιατί να μην την έχω την έκπτωση αυτή? Όχι, δεν θα την έχεις εσύ. Γιατί δεν ψήφισες το ΣΥΡΙΖΑ να είσαι εγώ, δημόσιο. Γιατί άμα ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ θα είχα την έκπτωση. Σιγά μην είχες. Πάντως δε Κουκουρούκου, μπράβο. Και εσύ και χιλιάδες κόσμος μισείτε. Μισείτε τους δημοσίους υπαλλήλους. Τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν τους χωνεύω. Γιατί με σπάνε τα νεύρα.
πάντα ναι. Πάντα σε κάνω μια δουλειά, ελάβρε, αλλά μεθαύρε, αλλά παραμεθαύρε. Στην ουρά σας, κυρία μου, στην ουρά σας. Ρε Χριστιανή μου, δουλειά δεν έχει. Όλη μέρα τα νίκη σου ημέρι. Κάτσε εδώ πέρα, κάνε τη δουλειά σου. Έχω και ένα ύφος, δηλαδή θες να πεις ότι. Έχουν και ένα ύφος αυτό, όπως Μπλαζέ, μπλαζέ. Μπλαζέ, μας κοιτάνε αφιψηλού. Ναι. Μας κοιτάνε με ένα μάτι έτσι μυστήριο και περίεργο. Μάλιστα. Σαν εκείνο το μάτι που έβλεπε ο Αμπλονίτη στη Σοφερίνα, έτσι ακριβώς. Το μάτι τα λίθουρο. Ο Σπάνο Βαγγελοδημήτρης. Λοιπόν, πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Ναι. Και κύπελλο στην ΑΕΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει τίποτα. Ναι. Και ας πάμε στεναχωρηθούν σε αυτή την πόλη, ούτε με νοιάζει και καθόλου. Σοφία, τώρα άμα γίνει διευθυντής ο Ραγκάτσης εδώ πέρα, θα σε πω εγώ τι έχεις να πάθεις. Διαιτητής που θα γίνει. Διευθυντής, όχι διαιτητής, ο Ραγκάτσης. Α, διευθυντής δεν γίνει ο Ραγκάτσης. Δεν τον κάνουν λόγω ύψους. Δεν τον κάνουν λόγω ύψους. Γιατί και τα κάνουν όλοι με τη μεζούρα. Ο Ραγκάτσης δεν μπορεί. Δεν έχει μεζούρα στο ύψος του. Φαγώθηκες. Άντε, πάει. Πάει. Δεν τον γουστάρει καθόλου. Φαγώθηκες. Πάμε επόμενη. Δεν τον θέλει καθόλου. Με το Χρήστο, ρε. Έχει λυσάξει να πούμε. Πάμε επόμενη. Τουρουρού, τουρουρού. Τουρουρού. Λέγε, φίλε. Έλα, εγώ ακούγομαι. Εσύ έμεινες. Εσύ δημόσιοι υπάλληλοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε τρεις. Είναι στο στενό τομέα, δημόσιο τομέα, που δίνουν εξετάσεις, δεν έχουν ρουσφέτη. Ο γιατρός. Είναι ακριβώς. Οι άλλοι ρουσφετολόγοι, όλοι οι προσκυνητές, δούλοι στην Κοκολάρη και κομματόσυλλα, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, αυτές οι δύο κατηγορίες. Τι δουλειά έχει μία με την άλλη όπως ο γιατρός. Ο γιατρός έβγαλε 20, διάβασε, έκανε, ζωρίστηκε και αμύθηκε. Τι μπορούσε στον κόσμο αυτό, άσχετο είναι ο κόσμος. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Τελείωσε, άμα είναι ο άλλος. Και έχει περάσει μέσω ΑΣΕΠ, δεν χρειάζεται σχόλιο. Πέρα από αυτό, διακρίνεις μια ζήλια. Πάμε τώρα. Όχι, δεν διακρίνω καμία ζήλια. Πάμε τώρα εδώ πέρα. Δεν μου λες, Κωστή, θες να γίνεις ο Εμιλιάνος Ζαπάτα ο επαναστάτης στον χώρο του ποδοσφαίρου, ναι ή όχι. Ποιος να γίνει. Εσύ. Γιατί να γίνω εγώ. Δεν θέλεις. Να γίνω εγώ επαναστάτης. Υπάρχει, παιδί, ακριβώς, να γίνεις επαναστάτης, να γράψεις ιστορία. Όπως έλεγε στους Αριανούς, να πούμε εκείνη την εποχή. Πώς το λέγες, ποντίκια ή σουπεράδες. Σουπεράζει ποντίκι, ναι. Ωραία. Τώρα εγώ μπορώ να σα αποδείξω άνετα εδώ πέρα, δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα με τους παοξίδες. Για να ακούσω. Ο παδός του ΠΑΟ. Εφόσον αποδείξω εγώ ότι πίσω από την κουρτίνα βρίσκεται ο πρόεδρος των ομίλων Δρακών, έχεις τη δυνατότητα να πεις Μαρινακικός ή Κουκαλικός, θα το λες κάθε μέρα. Δεσμεύεσαι. Ζωρίστηκες, ε. Καθόλου. Τι καθόλου. Και πώς μπορώ εγώ να πούμε να το. Πιστέψω αυτό το πράγμα, αφού βγάλω τα στοιχεία όλα. Γιατί από το 98 και όταν αγόρασε τις μετοχές ο Σοκράτης μέσω του Μπαταρδούδη, δεν μάθαμε ποτέ ότι οι μετοχές πήγαν το σιρτάρι. Αν το ξέρει κάποιος, να μας το πει. Τώρα αυτό το λες, τώρα αυτό το λες με αφορμή το κοκτέιλ πάρτι. Το κοκτέιλ πάρτι, θα αρχίσω από το κοκτέιλ και θα φτάσω μέχρι το 98. Επιμελώς, ο μέσος παοξής το αποφεύγει να το συζητήσει. Εμείς είμαστε το 98 που πετούσαμε πέτρο στο Βολινό κάτω από τις γεωλογίες του Μάκη. Το 98, όχι το 96. 90, πιο μπροστά με το Βολινό. Και όταν μάθαμε ότι αγόρασε ο Μπατατούδες με χρηματοδότηση κόκαλη, φύγαμε τελείως όλοι. 1500 άτομα, οι μισοί είμαστε πεθαμένοι, άλλοι με καρδιακά. Εγώ έχω πίεση. Μη συζητάς. Έμεινε μόνο ο Νικόλας, ασύγχρονος Γαλιλαίος, να λέει. Γαλιλαίος. Ναι. Ασύγχρονος Γαλιλαίος. Το λέγανε τρελό και μετά δικαιώθηκε. Εσύ τώρα, από αύριο μπορείς να μου δώσεις να πούμε μια ευθύνη. Μπορείς να αναλάβεις ευθύνες. Τι ευθύνη παίρνει. Να ακούσω, τι να χάσω. Να ξεκινήσω από το τέλος. Όχι, θα λες, ο παδός του ΠΑΟΚ θα σου λέει ο άλλος. Ναι. Α, Μαρινακικός ή Κοκαλικός. Εφόσον φυσικά σου πω να πούμε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα, μέχρι την Κυριακή. Μαρινακικός ή Κοκαλικός. Φυσικά. Ντοκουμέντα. Είναι το χέρι του Ολυμπιακού. Είναι μισέ-μισέ. Απλά επειδή το αγαπημένο το παιδί ο Θεοδωρίδης το 10 έγινε Γενικός Γραμματέας της UEFA. Λόγω του ασυμβίβαστου έδωσε ο Μαρινάκη που το έχω κεφάλαιο. Αυτά δεν τα ξέρω ο κόσμος. Μάθετε και εσύ, τα λες και τους άλλους. Καλά, αυτά τώρα είναι. Ναι. Δεν αποδεικνύονται τώρα. Εντάξει. Για να αποδεικνύονται. Μόλις έγινε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑ ο Θεοδωρίδης το αγαπημένο του παιδί, τότε πούλησε ο κόκαλης του Μαρινάκη. 52% πόσο έχει το. Και τις υπόλοιπες έχει το ίδρυμα κόκαλη. Τι να αποδείξουν τα γεγονότα. Σε ποια να διάβασουν, Κωστάκη μου, δεν τα ξέρω τα πράγματα. Δεν τα ξέρω. Τόσο λοιπόν, αναλυτικά. Του Μπέκα, ξεκινάμε, άντε τα λέμε και σχολείο. Του Μπέκα,
με τον Μίχελς, τώρα με το που πήγε να πούμε κάτι. Του Μπέκα με το δημοσίευμα του Κωνσταντίνου Κιασέρη, του μεγαλύτερου δημοσιογράφου όλων των εποχών. Ξανά του Μπέκα με το δημοσίευμα ότι είναι κόλος και βρακή Μαρινάκη Σαβίδης. Και δεύτερο δημοσίευμα προηγήθηκε και άλλο δημοσίευμα. Ξανά του Μπέκα ότι είναι παρά είναι κόλος και βρακή. Δύο έχει γράψει ο Κιασέρης. Πηγαίνουμε στο 2016. Επίσκεψη στις δύο πιο ιερές μέρες του Σωκράτη που καίει και το γιος του να γίνει γενικός γραμματέας. Ποιες, 25 και 26 Φεβρουαρίου, στη Νέα Υόρκη. Έχω καμιά απόδειξη ότι πήγε να τον δει, όχι. 27 δηλώνει Φεβρουαρία τον Ολυμπιακό και 28 πηγαίνει στη Βίλα του Μαρινάκη. 2015, εκπρόθεση Μπερμπάτο. Ο ίδιος είπε ότι πήγε στο σπίτι του Μαρινάκη. Ναι, το είπε, άμα δεν το έλεγε, εγώ είχε αλίμονο ότι τον περίμενε. Δεν το πιάνεις αυτό, δεν είσαι ξύπνιος. Αν δεν το έλεγε. Άμα πουλούσε επανάσταση, δεν του βγάζαν τις έλθες. 2015, τα λέω γρήγορα. Κοιμάται και ράτ την άλλη. Μεταγραφή Μπερμπάτο, 2-1. Δεν νομίζω να την ξέχασε, τι φώναζε. 2014 δηλώσεις Χρυσοδήμου στον Κανελάκη τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική αποκάλυψη όλων των εποχών. Και οι τρεις είναι υπάλληλοι του Ολυμπιακού. Τεβεκέλης, Γκαγκάτσης και τέτοιος. Πώς τον είναι τον άλλο, Μπορλιοτόπουλος. Και τελειώνω και με την άλλη να πούμε, αν πάω στο 12, τη μεγαλύτερη απάτηση με τη Μέταλλη, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό σκάνδαλο όλων των εποχών. Πάω και στο 12 λοιπόν, τον κύριο τον έφερε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Τζαμπασουδητάκιας επί 15 χρόνια με το γιο του έβλεπε τα μάτς αβαβά. Αυτός τον έφερε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τον εκάλεσε εδώ πέρα. Θες να πω κι άλλα για το 1998 να αρχίσω. Θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, ελεύθερες οι γραμμές. 2-31-0 όλα 90-90-90. Τι είπατε. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφο, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πώς λέει ο κόκκινος? Ένα έχω στη γραμμή, άλλους 5 περιμένω. Όσοι δε, 15 περιμένω. Λοιπόν, 90-90-90, θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα, να πάρουμε τον φίλο, περιμένει. Καλημέρα, φίλε. Φίλε, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, 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 πάμε. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Λοιπόν, για τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως είπε και κάποιος προηγουμένως... Κλείς το ράδιο εσύ, φίλε, ιδιωτικέ. Κλείς το ράδιο. Το ράδιο σου κλείσε, λέω. Εγώ. Ποιος, εγώ. Εγώ κλειστώ το ράδιο κλείσε. Δεν έχω κλειστό ράδιο. Βουλγαρία είμαι και σ' ακούω από το τηλέφωνο. Από πού είναι? Από πού? Βουλγαρία είμαι.
Α, Βουλγαρία. Τη ακούω το τηλέφωνο. Μάλιστα. Τώρα μόλις έφτασε μετά από 650 χιλιόμετρα. Στη Βουλγαρία τι κάνεις, είσαι χρυσαυγίτης και έκανες εταιρεία στη Βουλγαρία. Όχι, δεν είμαι χρυσαυγίτης. Α, γιατί. Δε τι γίνεται. Για λέγε. Τι να πω, για τους δημόσιους υπαλλήλους που λέγατε. Κάποιοι που πήγανε με το ΑΣΕΠ, εντάξει. Σπουδάσανε, κάτσανε, διαβάσανε. Αλλά είναι και πολλοί που έχουν μπει με άλλους τρόπους και δεν δουλεύουν καν. Όχι, δεν δουλεύουν. Είναι πάρα πολύ, όχι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Αυτή είναι η διαφορά. Πάρα πολύ. Και αυτό που υπήρχε στις δημόσιες υπηρεσίες όταν πήγαινες στην ουρά να στηθείς, να σε εξυπηρετήσουν. Ναι. Που πας και αφήνεις λεφτά που τους πληρώνουμε. Ναι. Και το ύφος που κοιτάνε και σε μένα κάτι αρέσει το ύφος. Και έχει, έχει κάτι το υποτιμητικό, κάτι το σνόμπ. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Κάτι το είναι εξουσία, ταυτίζεται με την εξουσία, με το κράτος. Το ύφος του λες. Ναι. 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 Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω σηκωθεί 7 η ώρα και τώρα έφτασα. Θα πάω στο ξενοδοχείο, να κοιμηθώ 5 ώρες, θα σηκωθώ να φορτώσω να φύγω πάλι Ελλάδα. Ναι. Να κάνω άλλα πόσα χιλιόμετρα. Ναι. Αυτά πώς πληρώνονται. Το ζηλεύεις αυτόν που δεν κάνει τη δουλειά τη δική σου. Θα προτιμούσες, άκουμε, θα προτιμούσες αντί να κάνεις αυτή τη δουλειά με το φορτηγό, να κάνεις μια δουλειά δημοσίου υπαλλήλου. Όχι, 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 όχι. Άρα δεν το ζηλεύεις. Γιατί όταν ναι. Δεν το ζηλεύω. Δεν το ζηλεύω. Δεν το ζηλεύω, αλλά δεν θέλω να με έχει και εμένα σαν παραγατιανό, πώς θα το πω. Να με απαξεί. Κατάλαβες. Ποιος επαξεί. Τώρα λίγο αρχίσαν οι δημόσιες υπηρεσίες και σε υπολογίζουν. Λίγο σε λένε κύριε. Έγινε το χλεβασμό, το χλεβασμό και το μπούλι των δημοσίων υπαλλήλων σαν πελάτης. Αυτό λέει αυτό. Ναι. Ναι, το ύφος δεν σ' άρεσε, ναι, ναι. Παλιά ήταν χειρότερα. Ναι, σωστό. Χειρότερα. Παλιά ήταν χειρότερα. Τώρα λίγο σου λένε καθίστε κύριε, περιμένετε λίγο μισό λεπτό να δούμε. Άσε να μην το πάρουμε να κάνεις μια επιχείρηση το τι χαρτούδα θέλει. Αυτό είναι από το κράτος. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι. Πάρε να ανοίξει μια επιχείρηση να κάνεις κάτι στην Ελλάδα τώρα. Εντάξει. Και πιο παλιά ήταν ακόμα χειρότερα. Για ένα χαρτί περνούσες 5 υπηρεσίες. Τώρα περνάει. Και περίμενες. Ναι. Ναι, και περίμενες. Σου λέει περιμένετε κύριε και μιλούσες στο τηλέφωνο με το φίλο του, με την κόμενά του, με οτιδήποτε. Εντάξει. Τέλος πάντων. Γιατί μήπως τώρα βγάζεις άκρη, αν θες να κάνεις καμιά δουλειά, ας πούμε, βγαίνει άκρη, πάσεις στις υπηρεσίες. Όχι, δεν βγαίνει άκρη. Ζητάνε χίλια δυο χαρτιά που ούτε αυτοί ξέρουν τι ζητάνε. Ναι, μα εγώ γιατί είμαι ασχολούμαι με τη Βουλγαρία. Α, μπράβο. Ή με τα Βαλκάνια γενικά. Γιατί, έτσι. Γιατί. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ήθελα να κάνω και σε αυτά τα χρόνια. Ναι. Να έχω την οικογένειά μου και ένα-δύο άτομα. Η εταιρεία, μπορώ, κάνει εταιρεία αλλά... στη Βουλγαρία. Δεν έχω κάνει εταιρεία, αλλά εκεί πάνε. Έχω εταιρεία, αλλά δεν την λειτουργώ ακόμα. Ναι. Την έχω κάτω. Συνήμα, κάτω φορολογούμε. Ευρώ, κατευθείαν. Αλλά όσο πάει το πράγμα, μάλλον από εδώ θα τιμολογούμε σιγά σιγά. Ακόμα τιμολογούμε από κάτω. Ναι. Βολεύει πιο καλά και είναι πιο λίγα τα λεφτά. Οι Βούλγαροι δηλαδή, το βουλγαρικό δημόσιο είναι πιο φιλικό. Ναι, είναι πιο μπροστά από εμάς. Πιο μπροστά από εμάς. Είναι πιο φθηνό στα λεφτά γι' αυτό. Πιο μπροστά από εμάς. Και γραφειοκρατικά είναι. Μα στην εφορία, πριν τώρα έγινε σε εμάς που δεν πάει ο λογιστής τόσο στην εφορία. Ναι. Οι Βούλγαροι ήταν πριν ακόμα με, το, με τα email και με αυτά. Δεν είναι. Σε εμάς γινόταν στην εφορία για να σου ανοίξει ένα κωδικό. Πού θα πάει, θα τη φτάσουμε τη Βουλγαρία. Κάποια στιγμή θα τη φτάσουμε. Ναι, ναι. Βέβαια. Εντάξει, είναι σε πολλά πράγματα πίσω, αλλά και σε πολλά είναι μπροστά στο κράτος. Τι ομάδα είσαι, και εδώ υπάρχει ΠΑΟΚ. Πώς τη βλέπεις την ομάδα, ΠΑΟΚ. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, τον Ιβάν, κοίταξε, την Αμερική. Έχω διαρκεία, πηγαίνω, αλλά εντάξει, όλα είναι ένα σύστημα. Όλοι πάνε για τη μαρμίτα, όπως το λες. Έτσι. Έχουν αποξιωθεί όλα. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Δεν υπάρχει πλέον. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Πήγε ο Ιβάν στην Αμερική και τον αγκαλιάσαν οι ομογενείς έτσι με ιδιαίτερο τρόπο. Ναι. Είπανε λόγια, του βγάλαν λόγο,
τον φιλήσαν, τον αγκαλιά. Ήταν πιο ζεστή, πολύ ζεστή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Ιβάν, γιατί δεν τον έχουν αγκαλιάσει? Γιατί τον έχουν έτσι λίγο απόμακρα? Γιατί δεν αγαπήθηκε, δεν έγινε ερωτεύσιμος στον κόσμο του ΠΑΟΚ? Τι λείπει? Μα ήρθε από την αρχή που ήρθε το τραπέζι με τα κύπελα, με το ένα με το άλλο, χωρίς να δείξει κάτι. Και δεν αγαπήθηκε, λένε... ρε γαμπότε. Δηλαδή δεν ένιωσε ο κόσμος έτσι. Ξέρεις πώς νιώθει ο ΠΑΟΚΣΙΣ για τον Ιβάν? Μια σιγουράτζα. Ναι, μια σιγουράτζα. Δεν έχει ερωτευτεί τον Ιβάν, δεν τον γουστάρει πολύ, δεν τον έχει σε με... Δηλαδή το μόνο που... Ναι, για πες. Μετά από το δικό σου το παιδί που ήταν ο Ζαγοράκης, ναι, και έγιναν τι γίνανε, ναι, ναι, δύσκολα να πιστέψει κάποιος ΠΑΟΚΣΙΣ. Και αν δεν δει πράγματα τώρα, εντάξει, βλέπεις και την Τούμπα, έτσι, που δεν γεμίζει. Και με τον Αναστασιάδη που ήταν 6 βαθμούς μπροστά και πάλι δεν γέμιζε. Ναι, πού το αποδίδεις αυτό εσύ? Με αυτά που όλα που ακούγονται, ότι με το Μαρινάκι, με τον έναν από εδώ για την Πίσνα, τώρα ξαφνικά έγινε ΠΑΟΚΣΙΣ ο Σαββίδης. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Οι πράξεις... Εσύ τι λες? Ας τον κόσμο, εσύ τι λες? Εσύ είσαι μεμονωμένη φυσιογνωμία, σαν μια μοναδικότητα. Σαν ναι, περιμέναμε ότι... Εάν είχες μπροστά σου, ένα λεπτό, εάν είχες μπροστά σου το Σαββίδη, τώρα, και πίνατε καφέ σε ένα μαγαζί, τι θα του έλεγες? Θα του έλεγα να καθαρίσει την Τούμπα από την αρχή, να την κρεμίσει, λέγοντας ότι να φύγουν όλοι όσοι είναι μέσα και να βάλει δικά του άτομα όπως... δική της επιχειρήσης του. Δηλαδή λες, δεν καθάρισε τη βρωμιά από μέσα? Όχι. Α, όχι. Αυτό θα του έλεγες? Δεν καθάρισε. Μάλιστα. Ναι. Αυτό, όπως αυτή είναι η ένστασή σου. Δηλαδή, ναι, δεν σε γουστάρω τόσο πολύ γιατί με έχεις ακαθαρσίες ακόμα μέσα. Μάλιστα. Μα ναι, δεν δείχνει και να... δεν έχει ο ΠΑΟΚΣΙΣ ένα όραμα τώρα να δει κάτι πέρα από τη σιγουριά ότι υπάρχει το χρήμα από εκεί και θα πέρα. Θα του έλεγες δηλαδή, για να καταλάβω, θα του έλεγες ένα ευχαριστώ Ιβάν που μου καθάρισες τα χρέη, ευχαριστώ που με νοικοκύρευσες, ευχαριστώ που μου δημιούργησες ένα μαξιλάρι σιγουριάς για μένα. Απ' την άλλη μεριά όμως, Ιβάν, θα του έλεγες, δεν μου έχεις δώσει προοπτική, δεν μου έχεις δώσει όραμα. Αυτό θα του έλεγες? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άρχισε με να ακούω. Ναι. Ναι, παρκαρέ με λίγο να ακούω όσο γίνεται. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Πάμε. Ακούσε εσύ, πάμε στον επόμενο κύριο. Πάμε στο... Άκου τι θα του έλεγε. Σε ευχαριστώ που με καθάρισε τα χρέη. Μερσί. Σε ευχαριστώ που με έκανε να ξυπνάω το πρωί και να μην φοβάμαι να δω στην εφημερίδα ότι έχω προσφυγές και τέτοια και με κυνηγάνε. Ευχαριστώ που είσαι άπλας και πληρώνεις. Να σε καλά. Αλλά δεν μου έχει δώσει ακόμα όραμα. Αυτό του λέει. Πήγε να του δώσει, αλλά δεν το τήρησε. Έκανε την τροπιοθήκη, αλλά δεν. Πάμε γραμμέ. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Εγώ μιλάω. Καλώς το να. Ναι. Εσύ μιλάς, φίλε. Ναι. Ναι. Άκου, εγώ ποιος είμαι? Εσύ... Αρχαιολόγος είμαι. Αρχαιολόγος. Καρδιολόγος ή αρχαιολόγος? Αρχαιολόγος, ο Αλβανός. Αλβανός αρχαιολόγος, ναι. Και πού είχε αρχαία η Αλβανία, ρε φίλε? Να πάμε και εμείς αρχαιολόγος. Άκου τώρα, άκου να σου πω εγώ. Πού είχε αρχαία η Αλβανία, ρε φίλε? Άκου τώρα να σου πω. Ναι. Στον κόσμο έχει 7 θαύματα κτισμένα. Θαύματα. Ναι. Στην Αιγύπτο, πειραμίδες, δεν ξέρω εγώ. Τι Αιγύπτο, ρε. Άκου τώρα. Άλλη περίπτωση, για να γίνει το 8ο το θαύμα, για να γλιτώσει ο Ηρακλής από... Α, για θαύμα ψάχνεις όλα εσύ. Θα πέσει ο Ηρακλής. Ναι. Και το ίδιο, δεν θα ανέβει ο Άρης επειδή δεν έχει λεφτά. Πρέπει να το βρουν αυτό τα λεφτά, ξέρω εγώ, να γίνει το 8ο θαύμα. Και αυτό θαύμα θέλει. Για να γίνει το 8ο θαύμα και να σώσει ο Άρης, να σηκωθεί. Και το 10ο θαύμα είναι ότι εσύ είσαι Αλβανός και αρχαιολόγος. Αυτό είναι το 10ο θαύμα. Ναι. Και το άλλο, ναι, στον κόσμο ψάχνουν το δισκόπότηρο. Ποιο είναι το δισκοπότηρο? Αυτό το δισκοπότηρο από πότε το ψάχνουν? Ναι. Ακόμα δεν το βρήκανε. Τι είναι το δισκοπότηρο? Το Άγιο Δισκοπότηρο. Καιρού είναι αυτό? Αυτό θα το βρουν φέτος. Τι δισκοπότηρο λέει? Του Ιησού, το Άγιο Δισκοπότηρο. Θα το βρούνε. Θα το βρούνε επειδή θα πάρει το κύπελλο ο ΠΑΟΚ
και θα είναι σαν το δισκοπότηρο. Σαν το δισκοπότηρο. Μήπως το έκρυψε ο Ιούδας στο δισκοπότηρο και δεν το βρίσκει κανένας. Α, το δισκοπότηρο. Κατάλαβε, θα το κάνει δώρο για να τον πάω φέτος, για να ζεσταίνεται ο κόσμος, για να δείχνει τη δουλειά που κάνει ο Σαββίδης στο ΠΑΟΚ. Δεν μου λες, ρε Αλβανέ, να σε κάνω μια ερώτηση. Αυτό που σου λέω εγώ, ναι, θα τον γράφεις και θα το θυμάσαι. Θα τον γράφω. Άκουσε με. Τρεις νίκες με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και θέλεις τα σκορ. Ναι. 0-0 στο Παναθηναϊκό εκεί. Ναι. 2-0 εδώ στο κύπελο. Και ναι, το πρωτάθλημα 2-1. Ναι. Δεν μου λες. Εσύ Αλβανός πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 57. Εμάς τους Έλληνες πώς μας βλέπεις, πώς μας κρίνεις? Κοίταξε, εγώ... Για κάνε μας μια κριτική. Εδώ, εσύ εγώ, ο Αλβανός να μας κρίνεις εμάς τους Έλληνες. Έχω 27 χρόνια, ναι, 27 χρόνια που ζει στην Ελλάδα. Για βγάλε ένα, έτσι, ένα γράφημα θα του Έλληνες. Δείξω εγώ μια. Ναι. Θα σου δείξω εγώ μια εικόνα για την για τον Έλληνα, για μένα, ναι. Για δείξω. Μπράβο. Για σένα. Για σένα, σαν δημοσιογράφος, ρε παιδί μου. Όχι, εγώ, πώς γενικά στον Έλληνα, κάνε μια κριτική. Άκου τώρα, ναι, εγώ σ' ακούσα από το 96 που ήταν τα στοιχήματα που έδινε μόνο με τρόπο που έδειχνε που ήταν το μπάσκετ με 15 μονάδες, ναι, που ήταν και το κι. Ναι. Αν το θυμάσαι, ναι, το 96. Ναι. Που είχε κι το μπάσκετ 15 μονάδες. Και από τότε σ' ακούω εσένα. Ναι. Δεν με δώσει ευκαιρία, γιατί παίρνω το μεσημέρι, δεν με δίνουν γραμμές. Ναι. Όμως και να σε ακούω, αλήθεια σου λέω, είμαι στο κρεβάτι, ρε παιδί μου. Ναι. Σε ακούω ώρες. Ναι. Μιλάω δηλαδή, αν ζω εγώ 24 ώρες το 24ωρο, σε λέω 20 ώρες Μετρόπολη ακούω. Μάλιστα. Ωραία. Με καταλαβαίνεις? Σε καταλαβαίνω. Άλλο σε ρωτάω. Μπράβο. Τώρα αυτό η ερώτηση που έκανε. Κοίταση, ο Έλληνας είναι φιλότιμος. Ναι. Ο Έλληνας είναι φιλότιμος. Ναι. Αν σε γνωρίζει από κοντά. Ναι. Άμα είσαι από μακριά, ναι, και δεν σε γνωρίζει, ναι, δείχνει μια ιδέα, ας πούμε, σε λέει άμα ποιος είσαι εσύ, Αλβανέ, ας πούμε. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ρατσιστόμουτρο δηλαδή. Όμως, άμα σε γνωρίζει από κοντά... Ναι. Σε κάνει φίλος. Σε λέει, να πούμε, είσαι παλικάρι, παιδί μου, να πούμε. Κατάλαβες. Είναι ρατσιστής ο Έλληνας. Εγώ. Όχι, εσύ είσαι Αλβανός. Ο Έλληνας, λέω, είναι ρατσιστής. Εγώ, να πούμε, δεν μπορείς να το κορίζεις. Εγώ έχω από τη μάνα μου ρίζες από τη Φλόρινα. Ναι. Τα ντόπια που μιλάνε. Κάποιοι ντόπια. Ναι, ναι. Μπράβο. Και... Ο παππού προς πάππου είναι από τη Λάρισα. Έχω στη Θεσσαλονίκη εγώ. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οι παππούδες μου είχαν το Χαν Πατέρα. Στο Βαρδάρι κάποτε ήταν. Μάλιστα. Χαν Πατέρα λεγότανε. Μάλιστα. Το Χαν το ξέρεις τι είναι, έτσι. Τον Άρη Χαν. Αυτά που βάλαν τα άλογα και τρώγανε. Χαν. Σαν εισιατόριο τότε τα χρόνια. Το χάνει. Το χάνει, μπράβο. Ναι, το χάνει τη γραβιά. Χαν Πατέρα λεγότανε. Χάν Πατέρα. Που από πότε είσαι εδώ πέρα, πότε ήρθες? Το είχαν οι παππούδες μου. Ναι. Από πότε είσαι εδώ? Ποια? Το 1900, άμα εγώ έχω φωτογραφία το. Φωτογραφία, πότε ήρθες στην Ελλάδα? Το 91. Το 90 και μιλάς ακόμα σαν τον Πάγεβιτς στα ελληνικά. Ναι, καλά. Ένα σε φάνταση γυλιά, ρε αρχαιολόγε. Η προσφορά δεν μπορείς να το σπάσεις. Ποιο να το σπάσεις? Προσφορά. Εδώ, προσφορά. Ναι, τα ελληνικά έμαθα από ένα Έλληνα Γερμανό. Α, τόσο και καλά. Και φαντάζεις τώρα πώς θα τη μάθω ελληνικά. Ναι. Τα πρώτα ελληνικά. Άρα καταλήγουμε και λέμε. Ο Έλληνας, ναι, είναι φιλότιμος στους κοντινούς του ανθρώπους. Ναι. Στους μακρινούς είναι κοπρίτης. Αυτό λες. Από μακριά, άμα δεν σε γνωρίζει. Ναι, άμα έρθει κοντά, σε κάνει φίλο. Σε κάνει φίλο. Ναι. Σε, ναι, κάνει φίλο, άμα σε γνωρίζει, λέμε. Άμα έχει συμφέρον, άμα είσαι κανένα καλό μπουγιατζή, κανένα καλό ηλεκτρολόγο, να σε κάνει τζάμπα με ρουκάματο για το σπίτι. Για μερεμέτη. Συμφεροντολόγο δηλαδή. Ναι. Ο Έλληνα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι είναι. Συμφεροντολόγο. Αλβανία, πα καθόλου. Εντάξει, προσεκτικά. 27 χρόνια έχω. Έχει να πα 27 χρόνια. Ναι. Δεν μπορώ να σε κάνω την ερώτηση που θέλω να σε κάνω. Δεν μου λε στην Αλβανία. Ναι. Δεν μπορεί να σου απαντήσω τίποτα. Ναι, έχω 20... Είμαι μόνος μου. Ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν έχω παιδιά, ναι, γυναίκα, ναι, ναι, ούτε ήθελα μάνα, να σε ρωτήσω ούτε απλώς... πατέρα, ούτε τίποτα. Ναι, ήθελα απλώς να σε ρωτήσω πόσο παίρνουν οι δημόσιοι πάλι στην Αλβανία μισθό αυτό. Αλλά δεν μπορεί να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω. Γιατί δεν έχει πάει. Εδώ δουλεύει σαν αρχαιολόγος.
Όχι, όχι, εδώ δούλευα μάγερα. Μάγερα, γιατί... αρχαιολόγος μάγερα. Ακού. Ναι. Γιατί σε λέω μάγερα, έχω δουλέψει το The Club, άμα ξέρεις το Καλαμαριά, το 92-93. Το The Club. Λέμε, το μίνι γκολφ που είναι. Α, μίνι κλαμπ. Ναι, 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 το μίνι γκολφ. Ναι, σε μισθοκλειστό. Όλοι οι κουλτουριάδες είναι όλοι. Σοφούλοι. Και το Μπονοπάρτι, το Μπονοπάρτι τη Μαρτίου 25, δίπλα με τα κοτόπουλα έχω δουλέψει. Ναι. Το Μπονοπάρτι, ξέρεις τώρα, που ήταν μαγειρευτά. Και εσύ που είσαι Αλβανός και πώς το λένε, αρχαιολόγος. Αρχαιολόγος. Πώς δεν έγινες αρχαιοκάπηλος. Ρε. Να σου πω δύο πράγματα. Δεν σου μπήκε στο μυαλό ο διάολος. Μπήκε στο μυαλό. Δεν μπήκε στο μυαλό ο διάολος να πας εκεί στις Σέρες. Να κάνεις καμιά μπουκα εκεί να φας και ένα. Να βρεις τον Μεγαλέξανδρο τίποτα. Την ακτίνα από το ποδήλατο του Μεγαλέξανδρου. Το χαλινάρι του κεφάλα τίποτα. Που ήρθα την πρώτη μέρα. Ακού. Που ήρθα την πρώτη μέρα. Συναντήκα στο τρένο ένα αρχαιολόγος από Αθήνα. Αχα. Και μιλούσαμε. Ναι. Εντάξει, με όσο μπορούσαμε να μιλήσουμε. Ναι. Αυτό ήξερε, γραμμάτα που δεν έχει αρπάξει. Εδώ στην Ελλάδα δεν θα ψάχνεις αυτή τη δουλειά που ξέρεις. Α, ναι. Δεν θα σε αφήσουν, λέει, να. Αχα. Κατάλαβες. Δεν είσαι του συνεχίζει. Ξέκνα, μου λέει, και ξεκινά κάποια δουλειά που μπορείς να επιβιώσεις. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Τι κόμμα ψηφίζεις εδώ? Σαλή Μπερίσσα. Όχι, όχι. Κοίταξε. Είναι δύσκολο. Όποιον να ψηφίσεις, όποιον να ψηφίσεις, δεν αλλάζει τίποτα. Πες μου με τη σειρά πώς ψήφισες. Από Πασόκ που ξεκίνησες, γιατί, μετά τι ψήφισες. Η απόφαση, η απόφαση της κυβέρνησης εδώ δεν έρχεται από εδώ, από μέσα. Είναι κομμάτι από έξω. Μάλιστα. Είναι από τους Αμερικάνους, από τους Άγγλους, από ξέρω εγώ. Ναι. Δεν μπορεί. Ό,τι λένε αυτοί απάνω, αυτό θα γίνει κομμάτι εδώ. Ναι. Εσύ τώρα που το έχεις το κινητό στο χέρι σου, αυτός το έλεξε από πάνω. Τελευταία. Σου λέει, τελευταία. Αυτό θα κάνεις. Ωραία. Που σου λέω εγώ. Τέλος. Τελευταία τι ψήφισες? Τι ψήφισα? Κανέναν. Κανέναν. Κανένα, γιατί λέω, γιατί δεν είναι κανένας, γιατί δεν μπορείς να γνωρίζεις, ναι. Δεν μπορείς να γνωρίζεις σε τι θα σερβίρουν, εγώ σαν μάγερα μπορούσα να ξέρω, να σε κάνω ένα καλό μεζέρε, παιδί μου. Μάλιστα. Όμως, αυτοί που περνάνε δεν ξέρουν να κάνουν καλό μεζέ. Μάλιστα. Θα σε βάλουν δύο αντσούες και δύο ελιές. Έκλεισε. Και με αυτό θα κλείβεις. Με αυτό θα κλείβεις. Τα άλλα τα καλά τα μεζέ. Έκλεισες να πάρω κανένα ακόμα. Κλείσε, Αλβανέ. Αρχαιολόγε. Δεύρε, τον έφαγε στον αρχαιολόγο. Και δεν έχει κάνει αρχαιοκαπηλεία 20 χρόνια. Αυτό θα βρει μετά από 20 χρόνια τα παπούτσια του Πύρου Δήμα. Για αρχαίο. Ούτε του Μπερεδήμα δεν είναι. Τα έχει βάλει στο μάτι από τότε. Πάμε. Επόμενο κύριο. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε, ναι. Κωστής, σας ακούω και στο Καραβιαφέρι, σας ακούω και εδώ στο ράδιο καθημερινότητα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος που λέει ότι είμαι Έλληνες, που λέει διάφορα, πώς λένε, αρχαιολογίες και βλακίες. Βλακία ή αρχαιολογία? Επειδή που είναι Έλληνας, ο παππούς είχε χάνει. Ναι. Πού ήξερε τα ελληνικά τότε αυτός, γιατί δεν ήξερε, έμαθα ελληνικά στην Ελλάδα. Είπε η μάμα του, είπε ότι η μάμα του Αλβανία, ήταν από Φλόρινα μεριά. Ναι. Ναι. Ο Έλληνας που ήταν η Βορειοπίδα, που λένε, ή ο Πυροδήμας, όπως λένε κάθε ένα, ξέραν τα ελληνικά από τότε. Ο Πυροδήμας. Δεν τα έμαθανε στην Ελλάδα. Ναι. Α, τα ξέρανε παλιά. Ναι. Ναι. Πώς δεν τα ξέρανε? Και εγώ από εκεί είμαι, δεν είμαι. Και όπως ξέρει αυτός τις βλακίες που λέει, γιατί ξέραμε όλοι οι μισοί, οι Αλβανοί, οι Αργυρόκαστρο, οι Αυλώνα, οι Σαράντα, οι Κορυτέ, αυτά ξέραν τα ελληνικά. Εσύ από πού είσαι? Εγώ είμαι από την Αυλώνα. Α, μάλιστα. Μπαμπάς, μαμά? Από εκεί είναι, από την Αυλώνα. Αυλώνα. Αλλά μη βγάζει τέτοιες γλώσσες να πει κάποιες αλήθειες. Να πει τις αλήθειες, να μην πει μπούρδες. Καλά, μωρά, άνθρωπος. Εντάξει, τώρα τι μπούρδα είπε? Τι είπε ο αρχαιολόγος που δεν σ' άρεσε?
Τι? Τι είπε ο αρχαιολόγος που σε πείραξε, τι είπε? Τι με πείραξε. Ναι. Γι' αυτό δεν λοιπόν, λες. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Για πες, για βοήθα λίγο, για να καταλάβω κι εγώ δηλαδή, προσπαθώ να σε καταλάβω, τι σε πείραξε από τον αρχαιολόγο. Τι με πείραξε. Ναι. Με δικά σου λόγια θα καταλάβω εγώ. Λοιπόν. Καταρχήν το ένα. Ναι. Λέει ψέματα ότι είναι Έλληνας. Είπε ότι είναι Έλληνας. Είπε Αλβανός. Αλβανός. Αλβανός αρχαιολόγος είπε. Όχι. Είπε, δεν είπε Αλβανός. Ναι. Είμαι λέει ο παππούς, έχει χάνει Λάρισα, έχει διάφορα και διάφορα που λέει. Είπε ότι έχει χάνει, αλλά αυτός δηλώνει Αλβανός ναι. Αρχαιολόγος. Η μάμα του είναι από τη Φλόρινα, είπε. Μπορεί να είναι. Η μαμά. Έλληνας. Ναι. Από τη Φλόρινα. Εδώ ο παπάς το Αντετακούμπο είναι από το Κονγκό. Κονγκό, ναι. Είναι Έλληνας, σε πείραξε εσένα το λουνού η μάνα που είναι από τη Φλόρινα. Τι να πω ρε φίλε. Τι να. Σιγά. Καπνίζεις κιόλας βλέπω. Α, καπνίζω, πίνουμε, όχι καπνίζω. Α, και πίνεις και καπνίζω. Σε Μερακλής, Ρουφατράβας. Ρουφατράβας. Από πίνουμε. Καλά ξηγέσαι. Βρε Κωστή. Μη σε στεναχωρεί αυτό. Από τη στιγμή που ο Ζέκα έγινε Έλληνας. Να αυτό να πεις, αφού έγινε ο Ζέκα Έλληνας. Ο Μπατίστα έγινε Έλληνας. Παλιά. Ο Αντεγακαμπούκο είναι Έλληνας. Ο Καζαμπούκο είναι Έλληνας. Σε πείραξε ο Φουκαράς ο Αλβανός μου που είναι και αρχαιολόγος. Έλα. Θα γίνει και ο Ομπάμας Έλληνας στο τέλος. Όποιος θέλει να γίνει Έλληνας καλοδεχούμενος να είναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ο Κωστή. Ναι. Το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι του ΠΑΟ. Πού παίζει κύπελο? Κάτω Αθήνα. Ένα. Ολυμπιακός. ΑΕΚ, Ολυμπιακός δεν είναι? Ναι. Λοιπόν. Αν έχεις υπόψη το ίντερνετ, οι αποδόσεις ξέρεις πόσα είναι? Δεν βγήκαν ακόμα. Ακόμα δεν βγήκαν, ναι. Περίμενε. Δεν βγήκαν ακόμα. Θα βγουν την άλλη εβδομάδα. Για χιλιάρικο πάει. Πώς το πει, χιλιάρικο? Για δύο άσοι. Για δύο άσους. Ναι. Τι να παίξεις δηλαδή δύο άσους? Άσο ΑΕΚ, άσο Παναθηναϊκό. Αυτά το κουμάρι είναι ο καθενός έμπνευση τώρα. Όλα τα παιχνίδια είναι ισοδύναμα εκεί πέρα. Δεν έχουν τεράστιες διαφορές. Κατάλαβες. Δηλαδή θα είναι ο άσος τώρα στο 2-10, το διπλό στο 2-80, το χι στο 2-40. Τέτοια νούμερα θα παίζουν. Δεν πιστεύω να είναι μεγάλες διαφορές για να πεις. Εκεί πώς το βλέπεις το όνειρο, τα ρίχνεις τα λεφτά αν θες να παίξεις κουμάρι. Λοιπόν. Το 0 σε ένα γκολ και στα δύο παιχνίδια. Ναι. Είναι 2-2-4, γύρω στις 4,5-5 μονάδες. Εγώ λέω να μην βάλεις χιλιάρικο, βάλε 20 ευρώ. Και καλά θα κάνεις. Ναι. 0 σε ένα γκολ και τα δύο παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω και την οικονομική σου δυνατότητα, αλλά αν εγώ είχα ένα χιλιάρικο δεν το έπαιζα κουμάρι. Εσύ τώρα το χιλιάρικο με τα capital control πού το βρήκε? Στον ΟΠΑΠ κιόλα. Κάτσε να μάθω. Μήπως είχες καμιά σχέση με τον αρχαιολόγο? Ναι. Παπα, μακριά από μένα. Ορίστε. Μακριά από μένα αυτός, δεν είναι αρχαιολογία. Το πήρε στραβά τώρα. Κάτι τελευταίο, κάτι τελευταίο. 2 παρά 5, παρά 4. Τι πίνεις αυτή την ώρα, δηλαδή το μενού τι λέει? Τι λέει? Με φαΐ συνοδεύεται ή ξεροσφύρι? Κρασί και ψάρι. Ωρε φίλε, bon vivant. Είσαι άρχοντας ρε φίλε. Μη μου πεις καμιά τσέρουλα τώρα. Στο νησί είμαστε τώρα, τι θα κάνουμε. Νησί Μαθίας. Νησί Μαθίας. Σκόπελο. Α, Σκόπελο. Σκόπελο, σίγουρα φαγκρί βαράς τέτοια ώρα. Τι βαράς? Φαγκρί. Βέβαια. Τι τώρα, Σκόπελο, ή θα βαράς φαγκρί. Τι θα βάλεις, σαρδέλα. Κόκκινο κρασάκι ή λευκό? Κόκκινο. Που δεν μου λες, το φαγκράκι ήταν 1,5 κιλό, 2 κιλό, τι ήτανε? 8 κιλό. 8 κιλό. Ναι. Κάτσε ρε φίλε να πούμε, τι είναι αυτό το 8 κιλό. Γιατί 8 κιλο φαγκρί να πούμε 500 ευρώ κάνει ρε φίλε. Θα κλάνεις λέπια όλη τη νύχτα. Γιατί τι θα κάνουμε, θα πάμε αύριο θα μαζέψουμε πάλι, τι θα κάνουμε? Ψαράδες είναι. Πούδρα είσαι, 8 κιλο φαγκρί ρε μάγκα. Ωραίος ρε φίλε, σε χαίρομαι, σε χαίρομαι. Δεν μου λες το κεφάλι που να το φάγεις εσύ σίγουρα? Ναι, τρως και το κεφάλι. Το κεφάλι και το κόκαλο, ό,τι βρίσκουμε. Ναι, ρε, του μάγουλα, του κεφαλάκι. Τι ανθρωποφάγη είστε εσείς. Φαγκρί, ρε φίλε. Με τον Γιάννη εδώ κοιτιόμαστε, ρε μάγκα, να πούμε. Δεν είναι καλό, γιατί πριν κανένα δίμηνο, όταν έπαιζε Σάρκε με τον Πάο. Με τον Πάο, ναι, πριν δίμηνο, ναι. Είχα παίξει την Παρσελό, παρέσει με τον Παρσελό να άσο-άσο. Ή άσο την Πεφίκα τότε και είχα παίξει άσο-άσο την Πάο. Ναι.
είχα παίξει ένα πεντακοσάρι. Α, πολύ βαριά τα χτυπάς. Στο νησί βλέπω πέφτει το χρήμα. Πέφτει πολύ βαγκρή και στην αγρίδα πουλάς. Έχασα μόνο το ΠΑΟΚ. Με αυτός ο ΠΑΟΚ μας έχει καταστρέψει να πω. Με κατάστρεφη. Τα πήρα του ΠΑΟΚ με την άκουγο. Για τα πήρες. Καλό η προνάχης ρε φίλε. Πάντα τέτοια. Κάθε φορά που θα πιάνει στην αγρίδα και φαγκρή να μα παίρνει. Για ύπνο, μωρέ. Μέχρι αύριο το πρωί θα το περάσουμε και βλέπουμε μετά. Άι, καλά. Εντάξει, καλή παρέα να έχει. Σα ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Αλβανέλη, το δισκοπότηρο το έχει ο Ινδιάνα Τζόουνς. Πάμε τελευταίο για σήμερα. Και τον Ινδιάνα. Καλημέρα, φίλε. Καλά. Έλα, φίλε. Έλα, τι λέει. Ησυχία, φίλε, καλά όλα. Πάσχα έρχεται, κατάνοιξη. Ναι. Κατάληξη. Κατάληξη, ναι. Χειρονίβια. Λεωνίδας, λέγομαι από Σπάρτη είμαι. Σπαρτιανός. Σπαρτιάτης. Από Σπάρτη, Λεωνίδας. Λεωνίδας. Σπάρτη, από τη Σπάρτη είσαι. Ναι. Ήσουν εκεί πάνω στον Παΐρι που μάζευε η αστυνομία τους άλλους που βλέπαν τζάμπα το μάτς. Όχι, εγώ το βλέπω από τηλεόραση. Μπράβο, γιατί είχαν δει κάτι μαγκές είχαν γίνει εκεί πέρα. Σε κάτι χωράφια μπήκανε, κάτι τέτοια. Για να πάρουμε άλλον ένα από να βοσβήνει, πάρτε και αυτό. Θα τον πάρουμε και αυτό. Ότι πει ο Γιάννης. Λέγε φίλε, λέγε. Λέγε φίλε. Ναι. Έλα. Τίποτα. Για, με το ραπ θέλω να μιλήσω. Για μίλα. Για ποιον? Με το ραπ. Πες. Ναι, με το ραπ. Με το ραπ. Πες το. Τον ακούω εδώ και δύο μήνες. Ναι. Από το ίντερνετ. Γιατί σπουδάζω Πάτρα. Και προσωπικά είναι πολύ καλός αυτό που ακούω αθλητικά. Τώρα με ανακάλυψες. Και η ανάλυση. Ναι. Ναι. Για το ραπ. Ωστόσο έχω ένα παράπονο από το ραπ. Παράπονο. Είσαι πολύ ρατσιστής, ρε ραπ. Ρατσιστής. Ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω. Και αυτό που είπες. Ναι, για... αυτό που ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω. Και αυτό που είπες. Ναι, για... αυτό που ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω. Και αυτό που είπες. Ναι, για... αυτό που ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω. Και αυτό που είπες. Ναι, για... αυτό που ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω. Και αυτό που είπες. Ναι, για... αυτό που ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω. Και αυτό που είπες. Ναι, για... αυτό που ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω. Και αυτό που είπες. Ναι, για... αυτό που ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω. Και αυτό που είπες. Ναι, για... αυτό που ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω. Και αυτό που είπες. Ναι, για... αυτό που ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω. Και αυτό που είπες. Ναι, για... αυτό που ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω. Και αυτό που είπες. Ναι, για... αυτό που ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω. Και αυτό που είπες. Ναι, για... αυτό που ναι, δηλαδή. Κάτσε να μάθω.